Ρε τι κάνω ο άνθρωπος, ρε τι κάνω, δηλαδή κάνω παλαβά πράγματα. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, αυτό το άνοιγμα είναι πάμε για καφέ. Επέλεξε ένα μέρος στο οποίο θα πάμε για καφέ. Θα σου φέρω μετά και από κοντά να δεις τις εικόνες. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτό το άνοιγμα. Μην φύγεις γιατί το άνοιγμα αυτό είναι δικό μου, είναι δικής μου εμπνεύσεως. Λέγεται το άνοιγμα του καφέ, έτσι το έχω ονομάσει. Θα πάμε μαζί για καφέ και το άνοιγμα αυτό είναι χαοτικό. Δεν έχει καμία, μάλλον η μόνη του δομή που έχει είναι στο στήσιμο το οποίο γίνεται. Θα αφήσουμε τις κάρτες ταρό να μιλήσουν μαζί τους, σαν να βγαίναμε εμείς πραγματικά για καφέ, να επιλέγαμε ένα μέρος και εκεί να μιλάγαμε, πώς μιλάμε στις κουβέντες, στις συζητήσεις και πηγαίνει το ένα θέμα και διαφωνούμε και κάνουμε και έρχεται. Έτσι ακριβώς θα γίνει και εδώ πέρα. Θα είναι μια συνομιλία μεταξύ μας. Δεν έχει σημασία αν τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε φτάσει βέβαια τους 14.600, πάει για 14.700.000 συνδρομητές στο κανάλι. Θα γίνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και θα το δεις εσύ. Γι' αυτό μείνε λοιπόν γιατί θα κάνουμε τέτοια όμορφα πράγματα. Κάνε την εγγραφή, μην το ξεχάσεις, είναι πολύ σημαντικό για να βοηθήσει το κανάλι και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Έχω επιλέξει και τραπουλάρες. Πώς λειτουργεί? Ποιος είναι ο βασικός κανόνας? Είναι επιλέξεις εσύ ένα μέρος για να πάμε για καφέ. Να μιλήσουμε για να αρχίσουμε να κάνουμε το άνοιγμά μας και να δούμε τι έχουν να πούνε τα ταρό, τι έχουν να σου πούνε. Ο δεύτερος τρόπος είναι να δεις και τα τέσσερα κομμάτια πέρα από αυτά και να πεις α, ωραία, μου αρέσει και αυτό, μου αρέσει όμως και αυτό εδώ. Και να δεις τι μπορείς να πάρεις σε συνδυασμό. Μπορεί να κάνεις συνδυασμό. Μπορεί να επιλέξεις και από εδώ και από εδώ και από εδώ και από εδώ. Εντάξει. Εάν τώρα δεν σου αρέσει κάποιο από όλα αυτά τα μέρη, μην μου το πεις όμως δύσκολος και δύσκολη. Αν δεν σου αρέσει τότε, αυτό που έχεις να κάνεις είναι ένα συνδυασμό. Να ακούσεις όλα τότε και να κάνεις ένα συνδυασμό και από το πρώτο και από το δεύτερο και από το τρίτο και από το τέταρτο. Εάν δεν σου αρέσει κανένα μα κανένα, τότε είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν με θέλεις, δεν θες να βγεις καν για κάποιο μαζί μου, οπότε κάτι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, οπότε αυτά είναι πάρα πολύ απλά, ξεκινάμε αμέσως. Θα σου δείξω πρώτα απ' όλα, το φέρω κοντά να το δεις. Αυτό είναι το πρώτο μέρος για καφέ, εντάξει, φοβερό μέρος. Εδώ θα πάμε, εδώ θα σε πάω. Θα έρθω λοιπόν να σε πάρω για καφέ. Θα φορέσω φυσικά τα ολσταράκια μου. Λοιπόν, το τζινάκι μου. Και την ιδιαίτερη την μπλουζίτσα μου, η οποία δεν ξέρω, έχω μια μπλουζίτσα που λέει οι εξωγήινοι έρχονται. Όντω. Έχω μια άλλη πολύ ωραία μπλούζα. Αυτή είναι η δεύτερη κάρτα, θέλω να τη δεις. Έχω μια άλλη πολύ ωραία μπλούζα που δείχνει, είναι μια μπλούζα με το χέρι τη χειρομαντία, κολλημένο το χέρι, χάμσα έτσι. Και δείχνει από εδώ διάφορα παλαβά πράγματα. Θα δω λοιπόν, πώ το βάλω στο δεύτερο, μια και μιλάω εδώ. Το τρίτο μπορεί να βάλω. Τι να βάλω? Στο τρίτο θα βάλω Guns N' Roses. Εδώ στο τρίτο. Μπλούζα Guns N' Roses, ναι. Και στην τέταρτη επιλογή τι θα βάλω? Που κοίτα εδώ που βλέπεις από κάτω όλη τη θέα. Λοιπόν, εδώ τι θα βάλω? Εδώ θα βάλω. Για να σκεφτώ λιγάκι να μου έρθουν οι μπλουζίτσες που έχω. Όχι. Εδώ θα βάλω ένα ωραίο πουκαμισάκι και θα σου έρθω. Ένα πολύ ωραίο απ' έξω που φοράνε πουκάμισο καρό ριγέ, μικρές όμως οι καρό ριγέ έτσι, μικρές όχι μεγάλες. Λοιπόν, τέλεια, 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 τέλεια. Λοιπόν. Επέλεξες, εντάξει, ξεκινάμε λοιπόν. Εγώ τα μαζεύω στη σειρά για να ξεκινήσουμε με την πρώτη επιλογή. Ωραία. Και με το πρώτο πακέτο κάρτας. Αυτό εδώ πέρα. Είπαμε θα είναι χαοτικό. Θα δεις. Αφήνω εγώ εδώ πέρα να βλέπεις και αυτή την εικόνα. Ανακατεύω λιγάκι. Για να ανακατέψουμε. Έχουν να πούν πολλά πράγματα. Έτσι. Πεταχτήκαν οι κάρτες. Θέλουν να μιλήσουν. Πεταχτήκαν πολλά πράγματα. Δεν τις χρησιμοποιήσω αυτές όμως. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε να πούμε εμείς οι δύο, είτε άντρας είτε γυναίκα. Είσαι γυναίκα, συναντιόμαστε πολύ όμορφα, σαν δύο πολύ καλοί φίλοι που γνωριζόμαστε. Θα με επικοινωνήσουμε, θα μιλήσουμε, θα γελάσουμε, θα δεις τώρα πώς θα γίνει. Θα είναι ένα πολύ πολύ ωραίο ρίξιμο, δεν το έχεις ξαναδεί. Είναι πρωτότυπο, είναι δική μου εμπνεύσεως, είναι καθαρά. Δεν θα βάλω ερωτήσεις, δεν θα βάλω τίποτα. Ό,τι μας απαντήσει, σαν να συζητάμε εμείς οι δύο. Μπορεί να με ρωτάς εσύ, να σε ρωτήσω εγώ, να μου απαντήσεις, να σου απαντήσω, θα δούμε τι γίνεται, εντάξει. Αυτό. Ο χαμός, χαμός. Πραγματικά χαμός. Ωραία ενέργεια όμως. Σημαίνει ότι έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, υπάρχει μια
η ενέργειά μας, οι καρδιές μας, οι ψυχές μας ενώνονται με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο και υπάρχει μια πολύ καλή, είναι αυτό που λέμε μια πολύ καλή χημεία και πολύ καλή επικοινωνία. Κόβουμε εδώ πέρα και βεβαίως εννοείται ότι το μέρος που επέλεξες με τη θάλασσα είναι διότι εξαρτηνίζει, η θάλασσα μας χαλαρώνει. Η θάλασσα μας παίρνει και τις σκέψεις, χαλαρώνουμε, έτσι ομορφαίνει μέσα μας η ψυχή μας. Ξεκινάω λοιπόν με το πρώτο κομμάτι, το οποίο ένα από τα πράγματα τα οποία εσύ έρχεσαι και συζητάμε και λέμε είναι γενικά και την προδοσία των ανθρώπων. Δες εδώ το 3 ξυφών. Το 3 ξυφών, το τρίτο πρόσωπο, ή το τρίτο πρόσωπο, είχε μπει τρίτο πρόσωπο, γενικότερα ή τρίτα πρόσωπα μιλάνε και για σένα. Γιατί εδώ μιλάμε για επαγγελματικά, μιλάμε για συστηματικά. Μιλάμε, μ' αρέσει να πιάνω όλη την γκάμα των πραγμάτων, έτσι. Αισθάνεσαι την προδοσία η οποία έχει γίνει, αισθάνεσαι ότι στο συναισθηματικό κομμάτι σε έχουν προδώσει αρκετές φορές. Μπορεί να είναι και φίλοι εδώ, έτσι. Μπορεί να είναι και το φιλικό περιβάλλον, μπορεί να είναι και η οικογένεια. Θέλω να τη δεις, είναι μια πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι κάρτες. Μπορεί να το ξαναγοράσω αυτό το πακέτο, να το έχω, γιατί δεν θέλω να. Κάποιες κάρτες έχω διπλό αγοράσει, να σου πω την αλήθεια, κάποια αντέξει. Τέλος πάντων, δεν μην πω σε αυτό. Σας το λέω σαν πληροφορία, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις εδώ πέρα τώρα τι γίνεται. Και να υποστηρίξουν και ζητάς την υποστήριξη και λες βρεσιακάζουν. Γιατί να μας προδίδουν οι άνθρωποι, γιατί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και εγώ σου απαντώ, ξέρεις κάτι, και εγώ άνθρωπος είμαι. Στην προσπάθειά μου να απαντήσω, γιατί και εγώ έχω προδοθεί σε πολλά κομμάτια, αν θέλετε και επαγγελματικά και ενεργειακά και προσωπικά και φιλικά, λοιπόν, και γι' αυτό βγήκε, γιατί επικοινωνούμε και λες ρε παιδί μου, το διαισθάνομαι ότι έχει γίνει. Έχω να σας πω το εξής, τουλάχιστον εγώ που καταλήγω, είναι ότι για να ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα. Όταν γίνεται αυτό, ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο, ξέρω ότι πονάει, ξέρω ότι είναι πληγωτικό, ξέρω ότι είναι πολύ στενάχωρο. Πολλές φορές το κάνουμε και εμείς αφελά μας, έτσι, σε κάποιους ανθρώπους. Σε κάποιους ανθρώπους που μπορεί να μην τους γουστάρουμε, σε κάποιους ανθρώπους που τους αποφεύγουμε. Μπορεί να έχει γίνει πάνω στο κομμάτι, πόσες φορές και εμείς μπορεί να έχουμε απορρίψει κάποιους ανθρώπους στο ερωτικό κομμάτι, να μας έχουν έρθει, να μας την έχουν πέσει, να μας έχουν, και εμείς να έχουμε υψώσει μια άμυνα πάρα πολύ απότομη ή να είμαστε πάρα πολύ απότομοι απέναντι τους, γιατί δεν γουστάμε, γιατί δεν θέλουμε, γιατί δεν μας αρέσουν καθόλου να προχωρήσουμε. Συμβαίνει. Πολλές φορές μπορεί να είμαστε και εμείς απότομοι. Αλλά η προδοσία για μένα είναι ένα κομμάτι στο οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα και σε κάνει εσένα, εμένα, έναν άνθρωπο να καταλαβαίνουμε ότι παίρνουμε δύναμη από αυτό. Ότι γινόμαστε όριμοι, ότι γινόμαστε σοβαροί. Ότι καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έπρεπε να βγουν στη ζωή μας και πρέπει να φύγουν ή έπρεπε να φύγουν από τη ζωή μας. Έγινε για να καταλάβουμε και επίσης εννοείται ότι αυτή η προδοσία κάπου κάτι δεν μπορεί μπροστά μας θα τη συναντήσουμε, ενώ δηλαδή το μήνυμα, ποιο είναι το μήνυμα, γιατί έγινε. Εγώ σε αυτό έχω πάρει κάποιες απαντήσεις. Εννοείται βεβαίως ότι και αστρολογικά και αριθμολογικά και από τα ταρό καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να καταλάβουμε ότι η προδοσία είναι ένα από τα πολύ δύσκολα μαθήματα. Διότι η ψυχή μας έχει έρθει να πάρει ένα από τα πολύ δύσκολα μαθήματα, έτσι, δεν είναι εύκολο. Για να βάλω αυτή την κάρτα και να τη βάλω εδώ και έχει έρθει η δικαιοσύνη. Κοιτάξτε να δείτε τι σας είπα για τη δικαιοσύνη. Σαν απάντηση πέφτει το ερώτημα εδώ και πάνω στον καφέ που πίνουμε τον ωραίο και βλέπουμε τη θάλασσα, έρχεται η δικαιοσύνη και σου λέει όλα γίνονται ώστε να καταλάβεις κάποια στιγμή ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη. Τι κάνουμε όμως εμείς? Γιατί μου λες εσύ εντάξει Ρακάς, ωραία λες για δικαιοσύνη. Τι κάνουμε εμείς, πώς το χειριζόμαστε? Λογική, ισορροπία, ψυχραιμία. Και βάζουμε κάτω το αναλυτικό μας μυαλό, τα βάζουμε κάτω σε μια σειρά και λέμε έγινε αυτό που έγινε, αφήνουμε το σύμπαν κατά κάποιο τρόπο να γίνει η δικαιοσύνη. Όμως, εάν περνάει κάτι από το χέρι μας, το οποίο προσέξτε πώς θα το πω, είναι μέσα στα πλαίσια της λογικής, αποδίδουμε και εμείς δικαιοσύνη. Δεν χειροδικούμε, δεν βγάζουμε το μαχαίρι που λέμε μάχαιρα αν έδωσες, μάχαιρα αν θα λάβεις, έτσι. Ή τον πληρώνουμε το ίδιο νόμισμα, αν και αυτό θα μπορούσε. Όχι, δεν το λέω. Θα μπορούσε όμως να αποδοθεί δικαιοσύνη πώς? Κάνω ένα καθρέφτισμα. Δηλαδή μου έκανες κάτι, αλλά χωρίς να σε φέρω σε δύσκολη θέση και σε κίνδυνο, θα σου δείξω ότι αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό. Αυτό που είπες δεν ήταν σωστό. Αυτό που μου μίλησες απότομα δεν ήταν σωστό.
Εάν μπορέσω να τον φέρω αυτόν τον άνθρωπο πρώτων ευθυνών του, ένα πολύ ωραίο καθρέφτισμα για να αποδοθεί η δική μας δικαιοσύνη και να μιλήσουμε και να πούμε ότι κοίταξε να δεις, αυτό που έχει γίνει δεν έπρεπε να γίνει. Αυτό που είπες για μένα ήταν άδικο. Δεν ήταν δίκαιο. Μιλάμε δηλαδή. Επικοινωνούμε. Τώρα για πολύ σημαντικά θέματα, έτσι, πολύ χοντρά θέματα που επεμβαίνει εδώ η δικαιοσύνη, αυτό υπάρχει και η δικαιοσύνη, η οποία είναι εδώ, σε αυτή την ενσάρκωση, όπου κάποιος δεν πρέπει να τιμωρηθεί και με τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό υπάρχει το πολύ, και αυτό υπάρχει αυτό το σύστημα της δικαιοσύνης, άσχετα αν βρίσκουμε, που θα μου πει κάποιος, βρίσκουμε το δολοφόνο μετά από 20 χρόνια ή εκείνος που έκανε κάτι κακό, γυναικοκτονία. Προσέξτε, μπαίνουν πολλά πράγματα εδώ στη μέση, δεν θέλω να επεκταθώ, όμως. Ένα είναι το ζητούμενο. Η δικαιοσύνη θα αποδοθεί, θέλοντας και μη. Λοιπόν, το βάζουμε αυτό εδώ πέρα. Ναι. Αν με ρωτήσετε τώρα, δίνω κι εγώ σαν μια έτσι εικόνα, σαν ένα αποτέλεσμα και από την εμπειρία τη δική μου και τις γνώσεις μου και από αυτό που έχω περάσει, είναι ότι ναι, αποδίδεται η δικαιοσύνη κάποια στιγμή. Αυτό που μου έχουν κάνει, κάποια στιγμή τους το κάνουν, όχι εγώ, κάποιοι άλλοι. Εντάξει, απλά σας το λέω έτσι, τουλάχιστον σε μένα πώς λειτουργεί. Και έχοντας μια θετική στάση, ξεχνώντας κιόλας, δηλαδή προχωρώντας πιο κάτω, λες ρε παιδί μου, εντάξει το έκανες, δεν ήταν σωστό αυτό που έκανες, προχωράω, αλλά όμως αν μου δοθεί η ευκαιρία θα σου μιλήσω και θα σου πω τι έχει γίνει και θα στα πω έτσι όπως εγώ τα νιώθω και έτσι όπως εγώ τα βλέπω. Δεν θα σε προσβάλλω, αλλά θα σε φέρω όμως πρώτων ευθυνών σου. Μπαμ. Το επόμενο λοιπόν που πέφτει χαρτί, είπαμε από μόνο του, δεν έχω βάλει κάτι, τίποτα, ό,τι βγει. Α, 15άκτινο. Κοιτάξτε μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Ξέρετε, οι κάρτες ταρό είναι πολύ περιγραφικές και μιλάνε η κάθε κάρτα ταρό, παρόλο που μπορεί να έχει την ίδια, να το πω έτσι, την ίδια δυναμική. Ναι, δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι κάρτες ταρό έχουν μία βάση. Όμως κάποιες κάρτες ταρό διαφέρουν και λίγο και η εικόνα είναι αυτή που μιλάει. Δηλαδή, στα ταρό στην ουσία τι κάνουμε. Περιγράφουμε λίγο, ναι, είναι ενέργειες, είναι πολλά. Αλλά περιγράφουμε στην ουσία αυτό που βλέπουμε. Και ανάλογα με τις γνώσεις του καθενός, την εμπειρία, τη διέστηση, λέει και κάποια πράγματα. 15άκτινο. Το 15άκτινο σχετίζεται, ναι, με το χρήμα, με την οικογένεια, με την ομορφιά. Με τον ρομαντισμό, με τη σταθερότητα επίσης, με το όνομα, το καλό το όνομα. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε ότι ρε παιδί μου, να είσαι ευσυνείδητος που λέμε εντός αγωγικών πολίτης. Κάνε το καλό δηλαδή. Βοηθάμε εδώ, βέβαια κυρίως έχει να κάνει και με τα επαγγελματικά. Ένα ερώτημα δηλαδή που πέφτει πέρα από το φιλοσοφικό, τη δικαιοσύνη τώρα έρχεται και αυτό το κομμάτι το οποίο σου μιλάει για το χρήμα. Τι γίνεται με το χρήμα. Εδώ φυσικά εννοείται ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Όμως το να θέλουμε την οικονομική άνεση το χρήμα δεν είναι κακό. Εδώ είναι η επαγγελματική καταξίωση, εδώ σημαίνει ότι γίνομαι γνωστός, γνωστή, όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είναι μεταξύ μας συζήτηση που μπορεί να λες και σε μένα ότι «Α, κοίταξε να δεις, ξέρω εγώ, απευθύνεσαι πλέον σε ένα πολύ μεγάλο κοινό». Σε έχει μάθει ο κόσμος, έχει κάνει πράγματα, υπάρχει το site μου, το κανάλι μου, από εδώ, από εκεί γίνεται. Το ίδιο όμως ισχύει και για σένα. Το χρήμα γενικότερα και εδώ αυτό που μπορώ εγώ να σου πω, δεν λέω ότι όλα αυτά που σου λέω είναι 100% σωστά. Μπορώ όμως να σου μεταφέρω κάποιες πληροφορίες και κάποιες γνώσεις που έχω και κάποιες εμπειρίες. Αστρολογικά, αν θέλεις, σου μιλήσω αστρολογικά, ο προσωπικός μας χάρτης μας μιλάει πολλές φορές και εδώ το 10 σχετίζεται με το 10ο οίκο. Ο 10ος οίκος πάντα σχετίζεται με το χρήμα, με τον τίτλο, όχι με τα οικονομικά κυρίως, αλλά με τη δόξα, με το αν θα πετύχουμε, αν θα κάνουμε στο οικονομικό κομμάτι. Βέβαια, συνδυάζουμε και με κάποιους άλλους οίκους, αλλά λέμε αυτό εδώ. Εντάξει. Και βεβαίως εννοείται ότι δεν είναι κακό κάποιος να θέλει να πετύχει και επαγγελματικά. Για κάποιους ανθρώπους είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Η φήμη που θέλει να βγάλει, δεν είναι και η φήμη κιόλας, έτσι. Είναι η επιτυχία, η επαγγελματική επιτυχία. Είναι το να πετύχουμε πράγματα, να βγάλουμε και χρήμα. Εδώ είναι και μια απέτηση, αν θέλεις. Ένα αίτημα που έχουμε και συζητάμε εμείς οι δύο τώρα και λες, οκ, εντάξει, πώς θα βγάλουμε λοιπόν και χρήμα.
πώς θα μπορέσουμε να έρθουμε πιο κοντά σε αυτό το οποίο όλος ο κόσμος θέλει. Και μπαίνουμε, είναι και βεβαίως βγαίνει αυτή η κάρτα, διότι μπαίνουμε και σε μια πολύ περίεργη και δύσκολη περίοδο, την οποία θα την αναλύσω, όχι τώρα όμως. Θα την αναλύσω όταν έρθει η ώρα και η στιγμή. Μια πολύ όμορφη επόμενη κάρτα είναι λοιπόν πάλι ένα δεκάρι, είναι το 10 ξυφών. Θα μου πεις πώς τη λες την όμορφη κάρτα το 10 ξυφών. Το 10 ξυφών δεν θεωρείται από τις καλές κάρτες. Όμως εδώ, πρόσεξε να δεις, έχει και μία άλλη διαφορετική αποτύπωση. Έχει τη φροντίδα. Πρόσεξε να δεις, ο άντρας εδώ έρχεται, στο φαίνω πολύ κοντά να δεις και το zoom, έρχεται πολύ κοντά για να φροντίσει την αγαπημένη του. Κοίταξε να δεις τι προσφέρει εδώ και ένα λουλούδι. Όντως το 10 ξυφών σημαίνει προδοσία. Πάλι προδοσία. Σημαίνει άγχος, σημαίνει κατάθλιψη, σημαίνει στεναχώρια, σημαίνει δεν κοιμάμαι τα βράδια, σημαίνει δυσκολίες, διότι ένα πρόσωπο, είτε άντρας είτε γυναίκα, να το πω έτσι, μας έχει στεναχωρήσει από το παρελθόν ίσως. Δύο δεκάρια εδώ δείχνουν τη φροντίδα όμως, δείχνουν την προσοχή και τι δείχνει κυρίως τον άντρα, το αρσενικό στοιχείο, την αρσενική ενέργεια που έρχεται και φροντίζει, υποστηρίζει με τον τρόπο του το θηλυκό. Εδώ και εδώ, δες πως αυτός εδώ πέρα έχει και ας πούμε είναι και αξιωματικός, τίτλουχος να το πω έτσι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι κάρτες, είναι φανταστικές. Λοιπόν, το 10 σημαίνει εδώ όπως έχει βγει με αυτό το κομμάτι, είναι ότι να μην ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε ευαισθησίες. Να μην ξεχνάμε ότι πρέπει και να υποστηρίζουν και να μας υποστηρίζουν. Το 10 ξυφών όμως, ό,τι και να έχει εμεί στη ζωή μας, έχει ένα μήνυμα και είναι ένα ωραίο μήνυμα. Πρώτα απ' όλα να υποστηρίξουμε εμείς τον εαυτό μας. Να βοηθήσουμε εμείς τον εαυτό μας, να βοηθηθούμε. Μου κάνεις ένα ερώτημα εδώ και λες ρε παιδί μου, να μας βοηθήσουν οι άλλοι άνθρωποι. Ξέρεις κάτι. Πρώτα βοηθάμε τον εαυτό μας και μετά ζητάμε ναι και βοήθεια για τους άλλους ανθρώπους. Κυρίως όμως τη διαδρομή της υποστήριξης και της βοήθειας θα την κάνουμε μόνοι μας. Μόνοι μας θα υποστηρίξουμε τον εαυτό μας πρώτα και μόνοι μας θα σταθούμε στα πόδια μας. Μου λες και οι άλλοι όμως όταν μας βλέπουν στεναχωρημένους δεν θα πρέπει να μας στηρίξουν. Ναι, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι διαθέσιμοι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι διαθέσιμοι όταν τους θέλουμε στην χρονική στιγμή που τους θέλουμε. Για τους δικούς τους λόγους. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ναι, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη. Να μας στηρίξουν. Δεν θέλουν να μπουν καν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν λέω ότι είναι σωστό, δεν λέω ότι είναι δίκαιο, παρόλα αυτά όμως επειδή είναι ξυφών, σημαίνει ότι πρέπει να το σκεφτούμε αλλιώς, να το πάρουμε αλλιώς και να ανέβουμε πάνω. Δηλαδή να σηκωθούμε. Εδώ λοιπόν είναι μια κάρτα ανάστασης. Είναι μια κάρτα ελπίδας, είναι μια κάρτα του να σηκωθούμε στα πόδια μας και να πάρουμε τον εαυτό μας από το χέρι, τον εσωτερικό μας εαυτό, την ψυχή μας, την καρδιά μας και να προχωρήσουμε και να κάνουμε πράγματα, ακόμα και όταν είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Κάνε πράγματα τα οποία σου αρέσουν, όσο και αν αυτό ακούγεται δύσκολο ή και κλισέ. Ξεκίνα από μια βόλτα, παρόλο που μπορεί να βαριέσαι. Ξεκίνα από να βοηθήσεις ένα ζωάκι, λέω τώρα, αν είσαι μόνη σου ή μόνος σου. Γιατί εδώ δηλώνει και λίγο μοναξία και λίγο στεναχώρια. Αν είσαι σε θλίψη, αν είσαι σε πολύ προβληματισμό, αν είσαι σε μια πολύ άσχημη κατάσταση, θα μου πεις: μα εγώ δεν έχω λεφτά να υποστηρίξω κανένα ζωάκι. Οκ, okay, είναι εντάξει, μην το κάνεις. Κάνε κάτι δημιουργικό. Απασχόλησε το μυαλό σου, λέω. Εντάξει. Μπορεί επίσης είναι και μετά, μπορεί να ζητήσεις βοήθεια και από κάποιον ειδικό. Το επόμενο είναι λοιπόν, μάλιστα, εδώ λοιπόν έχουμε έναν αυτοκράτορα. Εδώ είναι ο αυτοκράτορας, είναι η δύναμη. Ο αυτοκράτορας όταν βγαίνει πάλι μας μιλάει για πράγματα τα οποία μπορούμε εμείς να πετύχουμε, σημαίνει είναι μια κάρτα δύναμης, είναι κρυαρίσια ενέργεια, η καθαρή όμως κρυαρίσια ενέργεια, διότι υπάρχουν κρυάρια τα οποία δεν έχουν το 100% της κρυαρίσιας ενέργειας, έτσι, του κρυαριού δηλαδή, του ζωδίου. Υπάρχουν κρυάρια τα οποία είναι πιο ήρεμα. Υπάρχουν κρυάρια τα οποία είναι πιο συνασταλμένα, κρυάρια τα οποία είναι πιο έτσι συγκρατημένα. Όμως η καθαρή ενέργεια του κρύου σημαίνει τον αρχηγό και τη δύναμη και την πολύ μεγάλη φιλοδοξία. Εδώ αυτός ο αυτοκράτορας σου μιλάει και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, ναι, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο νομίζεις στη ζωή. Για να γίνει κάποιος αυτοκράτορας θα πρέπει να περάσει μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες. Κατανοητό. Χρησιμοποίησα όμως, λέει εδώ, τη λογική μου
Έβαλα τα πράγματα κάτω και όταν λέω τη λογική εννοώ με έναν προσγειωμένο τρόπο, χωρίς όμως να χάσω και την παρόρμησή μου. Πρόσεξε έναν απίστευτο συνδυασμό που έχει αυτός ο αυτοκράτορας. Σου λέει, έχω την παρόρμηση, δεν χάνω όμως τη λογική. Γιατί πολλές φορές τι κάνουμε, έχουμε την παρόρμηση, αλλά δεν σκεφτόμαστε και λογικά. Ναι, θα πετύχω, θα κάνω, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Είναι αυτό που λέμε το δεν βαριέσαι, αλλά τώρα όχι, όχι, θέλει εδώ και μια λογική. Και εννοείται ότι χρησιμοποιώντας τη λογική μας και έχοντας συνδυασμό την παρόρμηση, είναι αυτή η οποία θα μας προχωρήσει ένα βήμα. Σαν να θέλει να σου πει ότι όλα αυτά που γίνονται στη ζωή μας καμιά φορά είναι ένα θέμα παρόρμησης και λογικής. Μήνυμα σοβαρό από τον αυτοκράτορα. Και παρόρμηση και λογική και φιλοδοξία και υψηλή ενέργεια. Γιατί εδώ σημαίνει ότι έχω και υψηλή ενέργεια. Αυτό γίνεται και το κόκκινο. Δες εδώ το κόκκινο. Σημαίνει ότι για να κατακτήσεις και πολλά πράγματα στη ζωή πρέπει να έχεις και πολύ υψηλό επίπεδο ενέργειας. Αν δεν έχεις ενέργεια να σπαταλήσεις, να σπαταλάς και να συνεχίζεις και να συνεχίζεις και να την έχεις αυτή την ενέργεια, λες okay, εντάξει προχωράμε και νιώθεις μετά άδειος άδεια, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Δεν θα πας μακριά δηλαδή. Και γι' αυτό μετά οι άνθρωποι όταν δεν έχουν ενέργεια κάνουν και σφάλματα, χάνουν τη λογική τους, κάνουν λάθη, δεν μπορούν να σκεφτούν. Είναι αυτό που λένε πολλές φορές, αν έχετε δει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απελπισμένος ή απελπισμένη, που σου λέει δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα λογικά, άσε μου λίγο χρόνο. Αν όμως έχεις πολύ ψηλά επίπεδα ενέργειας, δεν θα μασήσεις, θα πεις okay, εντάξει και μετά από 5-10 λεπτά συνέρχεσαι. Δεν το έχουν όλοι αυτό, ναι, το καταλαβαίνω. Όμως εδώ είναι που σημαντικό αυτή η κάρτα που βγαίνει, αυτό το οποίο θέλει να σου πει ότι κοίταξε να δεις, προχωράμε όμως. Βρίσκουμε την ενέργεια. Ένα ερώτημα είναι το εξής που μου έρχεται φλασία και σας το λέω. Θα μου πείτε, ωραία, αυτοί που δεν έχουν ενέργεια τι κάνουν, Ο καθένας, επειδή δεν είναι η ίδια το ίδιο φάρμακο για όλους, βρες πώς μπορείς να αυξήσεις την ενέργειά σου. Άλλος μπορεί να χρησιμοποιήσει κρυστάλλους, άλλος να πάει μια βόλτα, άλλος να μιλήσει με ένα φίλο όπως κάνουμε τώρα και να πάρει και να πει «Αχ, αισθάνομαι καλά ρε παιδί μου». Και αυτό είναι μια επικοινωνία, γιατί είναι ένα επικοινωνιακό κομμάτι εδώ. Γιατί έχουμε ξυφών, αρκετά ξυφών εδώ. Έχουμε και τον κρυό. Λοιπόν, που σημαίνει ότι υπάρχει και μια επικοινωνία, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε. Καλό είναι όταν μας προβληματίζει κάτι να μιλάμε, έτσι. Γι' αυτό σε έβγαλα για καφέ, για να μιλήσουμε και για να μου τα πεις. Και η επόμενη κάρτα είναι. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία κάρτα. Είναι το δύο μπαστούνι. Το δύο μπαστούνι είναι το εξής. Είναι ότι συναντιόμαστε, υπάρχει μια πολύ όμορφη επικοινωνία, μια πολύ καλή συνεργασία. Το δύο μπαστούνι σημαίνει ψάχνω, βλέπω το μέλλον με αισιοδοξία. Αν παρατηρήσεις τώρα αυτή τη στιγμή πώς έχω φτιάξει, πώς είναι στρωμένο, θα λέξω ότι είναι σαν μια πυραμίδα ανάποδα. Στην ουσία όμως είναι ένα ρήξιμο το οποίο κοιτάζει προς το μέλλον. Είναι σαν ένα ξύφος, είναι σαν ένα πύραυλος, είναι σαν μια πυραμίδα όντως που κοιτάζει ένα τυχαίο που μια πυραμίδα που είναι έτσι, η οποία πηγαίνει έτσι και πηγαίνει προς το μέλλον, καρφί δηλαδή, εντάξει. Και ένα από τα μηνύματα είναι λοιπόν ότι κοιτάμε το μέλλον πάντα, πρόσεξε να δεις. Όχι με την τοξική αισιοδοξία, ναι όλα θα πάνε καλά, ναι όλα θα πάνε καλά και να μην πηγαίνουν καλά και να μην όλα θα πάνε καλά, όχι γιατί και αυτό δεν είναι σωστό. Ούτε με απεσιοδοξία, γιατί ούτε αυτό είναι σωστό. Πώς κοιτάμε το μέλλον? Με ρεαλισμό. Και όταν κοιτάμε το μέλλον με ρεαλισμό και λέμε, οκ, κοίταξε να δεις. Λέμε τώρα, έχω στενοχώρια. Δεν κοιμάμαι τα βράδια. Επαγγελματικά δεν πηγαίνω πολύ καλά. Πρέπει να κάνω ένα πλάνο τότε. Κάτι πρέπει να κάνω. Δεν μπορώ να αφαιθώ απλά έτσι. Κάτι πρέπει να βάλω κάτω και να οργανώσω. Γιατί αυτός εδώ μιλάει και για οργάνωση. Εδώ μιλάει για συνεργασίες, μιλάει για γνωριμίες, μιλάει για κοινωνικοποίηση, μιλάει για να αυξήσεις τον κύκλο σου. Έτσι, να έρθεις σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι ταιριάζουν με σένα, όσο το δυνατόν ταιριάζουν με σένα, και μέσα από συνεργασίες, βεβαίως εννοείται, θα σου έρθουν πράγματα τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν. Εντάξει. Και μέσα από εκεί μπορεί να έρθουν και συνεργασίες και γνωριμίες και ερωτικά πράγματα και να γνωρίσεις ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον τουλάχιστον. Να πεις, ρε, εσύ αυτός ή αυτή, πόσο ενδιαφέρον έχει, Και δεν χρειάζεται να προκύψει και κάτι ιδιαίτερο. Μπορεί να είναι και φιλικό. Θα κερδίσεις, έχεις μόνο να κερδίσεις. Και μείνε με αυτό το οποίο σου λέω. Αυτός ο καφές που βγήκαμε για μαζί, και αυτό το οποίο σου λέει,
είναι έχεις να κερδίσεις. Μείνε σε αυτό, αυτό είναι το κλειδί. Έχεις μόνο να κερδίσεις. Και το bottom of the deck είναι το τρία κούπα. Τρία κούπα, να βρούμε και τη χαμένη μας τη χαρά, ρε παιδί. Το τρία κούπα σημαίνει και ευτυχία. Το τρία κούπα σημαίνει, έρχεται να αλλάξει το τρία ξυφών. Κοίταξε να δεις διαφορά εδώ, κοίταξε να δεις μεταμόρφωση. Κοίταξε να δεις εδώ, άλλο εδώ το, η προδοσία και το αίμα, γιατί έχει και αίμα εδώ, δες τα αίματα εδώ που έχουν πέσει. Και άλλο αυτό εδώ πέρα που με τη γνωριμία, με το αυτό να περάσουμε. Ωραία, εντάξει, βέβαια, έχει, βέβαια εδώ έχει και άλλες αποτυπώσεις αυτή η κάρτα, αλλά θέλω να μείνω μόνο σε αυτό το οποίο μου έρχεται εμένα, που το τρία κούπα σημαίνει χαρά. Σημαίνει χορός, σημαίνει μουσική, σημαίνει ηρεμία, σημαίνει με ανθρώπους που θέλουμε να πάμε να τους βρούμε επίσκεψη στο σπίτι τους και γουστάρουμε να περάσουμε καλά και άνοιγμα γενικότερα. Στο αφήνω 1-2 δευτερόλεπτα να το δεις όλο όπως είναι, μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα και τα μαζεύω τώρα. Σηκωνόμαστε λοιπόν, αγκαλιαζόμαστε, φιλιόμαστε, ενώ δηλαδή σταυρότα. Μην βγει κανένας καμία και πει πώς φιλιόμαστε. Πάλι το νου σας το πονηρό, λοιπόν. Ευχόμαστε το ένα στον άλλο τα καλύτερα και εννοείται φυσικά, γιατί έχω ήδη σκεφτεί και το επόμενο θέμα, δεν θα το πω τώρα, δεν θα το αποκαλύψω τώρα. Φεύγουμε λοιπόν, σε γυρνάω σπίτι, με ασφάλεια, φίλε μου, φίλη μου. Τα μαζεύω. Το αφήνω εδώ και έρχεται το επόμενο περίμενο. Σε πηγαίνω, παίρνω λοιπόν, έρχομαι με τη μηχανή μου, φοράω και καπέλο. Περίμενε. Ένα λεπτό, το έχω εδώ. Όχι, για να μην λες. Γιατί θα σου έρθω ροκαμπύλης, έτσι, δες εδώ. Τι λέει, Harley Davidson. Όχι, θα σε πάω με παπάκι να πούμε. Βέβαια, και από τα αγαπημένα μου αυτοκίνητα είναι το RS, Audi RS, όχι Audi RS, τέλος πάντων, δεν το έχω τη δυνατότητα να το αγοράσω, αλλά το λέω σαν επιθυμία, δεν πειράζει και ας ακουστεί. Εδώ θα σε πάω. Ένα πολύ όμορφο μέρος, όπου βλέπουμε τον ήλιο σιγά σιγά να δει, είμαστε ψηλά, είμαστε κοντά, το προηγούμενο ήταν θάλασσα, εξαγνισμός. Εδώ θα έλεγα είναι πιο αέρινες καταστάσεις. Φτάνουμε πιο κοντά και στον ουρανό, βλέπουμε και τον ήλιο, βλέπουμε από κάτω όλη την ομορφιά, έτσι, αγναντεύουμε από κάτω και έρχονται αυτό το πανέμορφο deck, το οποίο το λατρεύω και αυτό εδώ. Λατρεύω πάρα πολλά deck, τέλος πάντων, λατρεύω πάρα πολλά πράγματα, μου αρέσουν πάρα πολύ και αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ χρώμα και να μας απαντήσει. Αρκάνουν εδώ. Ταρό αρκάνου, πολύ όμορφο και για να δούμε λοιπόν, έρχομαι λοιπόν με τη μηχανή, φίλε μου, φοράμε βέβαια, εντάξει, φοράω βέβαια το καπελάκι, έχουμε το καπέλο, με βλέπεις, θα το βάλω μετά στο καφέ, βάζουμε τα κράνη μας και φεύγουμε και προχωράμε, φτιάχνουμε τώρα εικόνα. Πηγαίνουμε με ασφάλεια, δεν τρέχω, δεν ξεπερνάμε τα τέτοια, θα μου πεις ρε παιδί μου, εντάξει το πατάμε λίγο. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη κάρτα γιατί έπεσε που σου λέει ότι η ζωή έχει και πολλές χαρούμενες στιγμές. Και πρέπει να μείνουμε σε αυτές τις όμορφες χαρούμενες στιγμές. Και εδώ βεβαίως μπορεί να σημαίνει ότι πάμε να συναντήσουμε και άλλους φίλους. Μπορεί εσύ να θέλεις να πάρεις και μια φίλη σου, το φίλο σου, τον καλό σου, την καλή σου, να συναντηθούμε όλοι μαζί, να είσαι το ζευγάρι εσύ. Okay, εντάξει. Είναι όμως τρεις. Εντάξει. Θέλεις να φέρεις και κάποιον, εσύ θέλεις να φέρεις και κάποιον δικό σου άνθρωπο, να τον γνωρίσω, να γνωριστούμε, να με γνωρίσει κτλ. Είναι πάρα πολύ, πολύ όμορφο αυτό και πάρα πολύ ωραίο. Δείχνει την φιλικότητα, το συνέστημα, ότι συνδεόμαστε λοιπόν με το συνέστημα. Υπάρχει μια πολύ καλή ροή μεταξύ μας, μια πολύ καλή χαρά, είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι μας. Πολύ καλή σύνδεση δηλαδή και με όλα αυτά που είπαμε, πάμε να δούμε. Πρώτο πράγμα που πέφτει στο τραπέζι για θέμα συζήτησης, δεν το πιστεύω. Εσύ που επιλέξεις το δεύτερο, εάν δεν έχεις δει και το πρώτο κομμάτι και την πρώτη επιλογή, πήγαινε τώρα να δεις ότι το πρώτο κομμάτι που έπεσε με άλλη αντιστοίχηση είναι το τρία ξυφών, είναι η προδοσία. Και εσύ λοιπόν θέλεις να μου μιλήσεις και να μου πεις για την προδοσία η οποία συμβαίνει στη ζωή μας και συμβαίνει στους ανθρώπους.
Και πέφτει λοιπόν, γιατί είναι υπάρχει προδοσία σε όλα τα επίπεδα. Εδώ είναι τρίτα πρόσωπα τα οποία μας προδώσανε. Πολλές φορές η ζωή είναι απρόβλεπτη, πολλές φορές η ζωή είναι περίεργη. Και επειδή έχουμε να κάνουμε με ενέργειες, σου απαντάω εγώ ότι ξέρεις κάτι, έχουμε να κάνουμε ενέργειες και μπαίνουν πολλές φορές πράγματα στα οποία οι άλλοι άνθρωποι μέσα στο δικό τους το κεφάλι λειτουργούν διάφορα πράγματα. Ναι, όντως μπορεί να είναι κακεντρεχείς. Είναι η ζήλια τους. Είναι ότι θέλω να σε κατεβάσω κάτω και ισχύει αυτό. Δεν μας αρέσει να βλέπουμε την επιτυχία, λέω τώρα, των άλλων ανθρώπων. Δεν μας αρέσει να έχουμε μια πολύ όμορφη σχέση. Και πολλές φορές αυτή τη διαβάλλουμε με έναν υπόγειο τρόπο. Δεν θέλουν να έχουμε μια επαγγελματική επιτυχία. Δεν θέλουν να μας βλέπουν να έχουμε μια οικονομική επιτυχία, να πετυχαίνουμε στα οικονομικά και να έχουμε οικονομική ροή και άνεση. Γιατί και αυτό είναι ένα ενεργειακό φαινόμενο. Το έχω ή δεν έχω, άποψή μου. Το έχω ή δεν έχω λεφτά, έχει να κάνει και μια οικονομική ροή. Ναι, πολλές φορές μπορεί να τα έχεις κάνει όλα σωστά και να σε διώξει στη δουλειά, παρόλο που μπορεί να είσαι ικανότατη. Όμως μπαίνουν και άλλοι ρόλοι εδώ, οι οποίοι πολλές φορές, ναι, κάποιος παίρνει και μια δύσκολη απόφαση. Δεν νιώθουν το ίδιο με εμάς. Δεν είναι ερωτευμένοι με εμάς. Δεν μας αγαπάνε όπως μπορεί να τους αγαπάμε, όπως εμείς. Να μην νιώθουν αυτά που νιώθουμε εμείς. Να είμαστε σε μια εργασία, να είμαστε ικανότατοι, να είμαστε πάρα πολύ καλοί, να κάνουμε τα πράγματα, να φέρουμε αποτελέσματα και όμως η εταιρεία να παίρνει απόφαση, όχι μόνο η εταιρεία, γιατί είναι λίγο απρόσωπο, ξέρω εγώ κάποιοι άνθρωποι να παίρνουν απόφαση και να λένε: «Okay, εντάξει, φεύγεις, σταματάει η συνεργασία». Γιατί μην το ψάχνεις και πάρα πολύ, δεν θα βρεις πολύ λογικές εξηγήσεις. Και υπάρχουν τα μπερδέματα μετά και στεναχωριόμαστε και νιώθουμε ότι μας πληγώνουν και φυσικά πληγωνόμαστε, διότι είναι και η απόρριψη εδώ. Και δεν είναι και εύκολο πράγμα. Οπότε, θέλω να σου πω ότι πολλές φορές, γιατί και αν άκουσες και το προηγούμενο που είχα κάνει την ανάλυση, όλοι έχουμε προδοθεί. Όλοι έχουμε προδοθεί ερωτικά, ρομαντικά, αισθηματικά, συναισθηματικά, υποστηρικτικά, επαγγελματικά, οικονομικά, συνεργατικά, βάλε ό,τι θέλεις. Εντάξει. Πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις, περίεργα, okay, εντάξει. Μην βασανίζεις τόσο πολύ το μυαλό σου, γιατί δεν βγάζεις άκρη. Και το μυαλό σου έχει μια ιδιότητα, όλα έχουν μια ιδιότητα, όλα είναι ενέργεια. Δεν έχεις πολλές φορές μπει σε μια κατάσταση όπου ζαλίζεσαι πραγματικά, το κεφάλι σου σε πιάνει πονοκέφαλος και θες 45, λέω, ασπιρίνες ή ντεπών για να μπορέσεις να συνελέσεις και να πεις, παιδιά, το κεφάλι μου πάει να σπάσει από όλη την πίεση και από όλο αυτό το πράγμα και σκέφτεσαι και σκέφτεσαι και σκέφτεσαι. Δεν έχει νόημα, δεν θα βγάλεις άκρη. Το κάνω γιατί το κάνω. Σε ζηλέψαν, σε ζηλέψαν. Ωραία. Τι πας να βγάλεις άκρη. Δεν σε ήθελε ο άλλος. Δεν με ήθελε. Δεν σε ήθελε. Αυτό μπέρδεμα. Όπως είναι ο κόσμος μας, το σύμπαν, αποτελείται από μόρια, μικροσκοπικά μόρια. Και από τα μόρια αποτελούμαστε εμείς. Ο κάθε άνθρωπος, επειδή το σύμπαν, ο κόσμος, η κοινωνία μας, οι άνθρωποι είναι ένα πολύ πολύπλοκο σύστημα. Δεν θα μπορέσεις να βγάλεις στο έπακρο την πραγματική αλήθεια σε όλα αυτά τα οποία ζητάς. Εντάξει. Αυτό έχω να σου καταθέσω και αυτό έχω να σου πω. Για να πάμε στο επόμενο, έτσι λίγο να μου είπαμε χαοτικό, ότι βγάλει η συζήτηση, κάνουμε και είναι ένας ακόλουθος ξυφών. Πάλι ξύφοι έρχονται εδώ πέρα. Okay. Ο ακόλουθος ξυφών δεν είναι από τις άσχημες κάρτες, αλλά ούτε και από τις πολύ πολύ καλές. Εδώ έχει να κάνει με τη γνώση, με το μαθαίνω. Έχει να κάνει ότι πολλές φορές στη ζωή περιμένουμε από τον άλλον να κάνει την πρώτη κίνηση και μετά ανάλογα ίσως κάνουμε και εμείς μια επόμενη κίνηση. Έχει να κάνει με τις σπουδές, έχει να κάνει με το να μάθω καινούργια πράγματα, έχει να κάνει με το να αναλύσω κάποια πράγματα, θα μιλήσω προτού, εδώ περιμένεις να σου μιλήσω εγώ πρώτα κατά κάποιο τρόπο και να ακούσεις τι έχω να πω και μετά, okay, να απαντήσεις εσύ βάσει με τις δικές σου γνώσεις. Θα σου πω όμως και μια άλλη παράμετρο σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Υπάρχει ανοριμότητα στον κόσμο. Ο άλλος μπορεί να είναι, λέω τώρα, 50, 60, 70, 80 χρονών και να είναι ανώριμος, να μην είναι καν σοβαρός. Δες τι γίνεται, αν διαβάσετε τις ειδήσεις θα καταλάβετε τι εννοώ, σε όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν. Δεν υπάρχει πολλές φορές σοβαρότητα, δεν υπάρχει επίσης σκέψη λογική σε κάποια πράγματα, τα οποία έρχεται να μας φρενάρει η λογική και να πει, ρε παιδί, κάτσε, τι πάω να κάνω τώρα. Εκεί, λουγρού, παρόρμηση, εγώ έτσι είμαι, θα ορμήσω, σιγάρα μεγάλη, εντάξει να, μη είπαμε. Ναι, γίνεται. Και αυτό πολλές φορές συμβαίνει και στον έρωτα, υπάρχει μια νοριμότητα. Υπάρχει και μια πονηριά εδώ βεβαίως, εκμετάλλευσης. Γίνεται και αυτό. Ας πάω και δεν θα χάσω τίποτα. Και τι έγινε. Χωρίς να σκεφτούμε όμως συναισθήματα, χωρίς να σκεφτούμε τους άλλους ανθρώπους, εάν τους πληγώσουμε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλει όμως, αυτό που βγαίνει σαν μήνυμα είναι ότι στη ζωή μας γενικά,
ό,τι και αν κάνουμε, θέλει ένα είδος οριμότητας και σοβαρότητας και ενσυναίσθησης. Μπαίνουμε σε μια σχέση σοβαρή. Θέλει μια σοβαρότητα, κακά τα ψέματα. Δεν μπορεί να είναι όλα γούτσου γούτσου. Εντάξει, θα υπάρχει και το γούτσου γούτσου, θα υπάρχει και το περνάω ωραία, θα υπάρχει και το νιανιάου, θα υπάρχει και ναι, και τζουτζούκο μου και τζουτζούκα μου και γλυκάκι μου και αρκουδάκι μου και τζουτζούκο μου και δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά κάποια στιγμή όμως πρέπει όταν έρθουν και τα περίεργα, τα δύσκολα, να γίνει και μια κουβέντα και μια συζήτηση. Τι γίνεται, γιατί στη σχέση όλα καλά όταν είμαστε στα μέλια. Όμως τι γίνεται όταν έρθει η δύσκολη κατάσταση. Και ισχύει παντού αυτό. Και στο επαγγελματικό. Στην αρχή όλα ωραία, ναι. Και μετά όμως όταν αρχίζουν τα περίεργα και λες, όπα κάτσε τώρα, τι γίνεται εδώ. Εκεί λοιπόν θέλει, αν θέλεις, και μια στρατηγική. Ακούγεται περίεργο. Όμως αυτό που μας διδάσκει και η αστρολογία είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να αναπτύξουμε και στρατηγική σκέψη για να μπορέσουμε. Πάνω σε χάρη. Έχεις ένα δύσκολο προϊστάμενο, ο οποίος είναι περίεργος, πολύ παράξενος. Βρίζει, κάνει αυτά. Δεν μπορείς πολλές φορές να σταθείς στο ίδιο επίπεδο του. Έτσι, να τον φτάσεις και να πεις, ωραία, τι είναι αυτά που λες. Κανονικά έτσι θα πρέπει να ήταν, αλλά άμα σε έχεις ανάγκη τη δουλειά και πας συγκρουστείς να σε διώξει, λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Εκεί χρειάζεται και η στρατηγική. Χρειάζεται με ποιο τρόπο πάμε να προσεγγίσουμε τα πράγματα. Θα μου πεις διπλωματία. Ναι. Γιατί πολλές φορές μπορούμε μέσα από τον έξυπνο τρόπο σκέψης, γιατί εδώ υπάρχει ένας έξυπνος τρόπος σκέψης, με σοβαρότητα, με ωριμότητα, έτσι, να φέρουμε κάποια πράγματα στο ίδιο επίπεδο, αλλά όχι με σύγκρουση. Η σύγκρουση πολλές φορές δεν βγαίνει σε καλό. Στις πολεμικές τέχνες, επειδή έχω κάνει πολεμικές τέχνες, σου λένε το εξής. Όταν έχεις έναν αντίπαλο δυνατότερο από σένα, γιατί κακά τα ψέματα, έχεις έναν αντίπαλο, άμα έρθει ένα γομάρι, καλά δεν λέω και εγώ, είμαι σωματώδης τύπος, αλλά άμα έρθει ένας ψηλός 2-20 που με περνάει γομάρι, μπορείς να τα βάλεις μαζί του με δύναμη. Σε έχεις τη δύναμη, τι θα κάνεις? Τεχνική. Θα τον χτυπήσεις στα σημεία τα οποία δεν περιμένει. Αυτό λέει η πολεμική τέχνη. Εντάξει, όταν είσαι εσύ ο πιο δυνατός, άρα οι πολεμικές τέχνες τι λένε? Όταν είμαι δυνατότερος, βάζω δύναμη. Όταν είμαι πιο αδύναμος, βάζω τεχνική. Αυτό λένε οι πολεμικές τέχνες. Και οι πολεμικές τέχνες, καράτε, κουνφού που έχω κάνει εγώ, σου λέει ότι θα χρησιμοποιήσεις τεχνική. Πρώτα απ' όλα, να αποφύγεις το χτύπημα, να ανταποδώσεις και μετά να φύγεις. Δεν κάθεσαι, φεύγεις δηλαδή. Ή όπως υπάρχει περίπτωση, πώς και η τεχνική του Αϊκίντο, υπάρχει ένα βιβλίο, πώς μπορούμε να πολεμήσουμε με το να αποφεύγουμε με την τεχνική Αϊκίντο τις κινήσεις των αλωνών, των αντιπάλων. Σας το λέω έτσι, να το ορίστε. Άσος ξυφών. Άσος ξυφών σημαίνει θα πολεμήσω. Άσος ξυφών σημαίνει ότι θα ξεχωρίσω, θα διαχωρίσω τελικά πού με παίρνει και πού δεν με παίρνει. Για να αποδοθεί και η δικαιοσύνη. Έχω αξία, έχω δύναμη. Έρχεται λοιπόν να το πω έτσι, να ενισχύσει τα λόγια μου και να με δικαιώσει σε αυτά τα οποία λέω. Διότι και άσος ξυφών σημαίνει επίσης κάνω και καινούργια ξεκινήματα όμως. Σημαίνει ότι εντάξει, αν κάπου δεν αισθάνομαι καλά, ψάχνομαι. Λέω τώρα, σε οποιοδήποτε τομέα. Τίποτα βεβαίως δεν είναι εύκολο. Ναι, ρε παιδιά, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Σίγουρα αυτό είναι. Είμαι σε μια πολύ περίεργη, δύσκολη σχέση που πρέπει να φύγω. Λέω τώρα, απλά αυτό λέω τώρα. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Τώρα βέβαια, υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Βέβαια. Ο Άσος ξύφων δεν σηκώνει παπαριές. Δεν σηκώνει βλακίες, είναι το μαγκάκι να το πω έτσι. Από όλους τους άσους, ο άσος ξυφών είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά νικάει, αν θέλεις, ακόμα και το κακό που λέμε. Αυτή ο άσος ξυφών, εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις, ξορκίζει και το κακό. Ξορκίζει και τις μαύρες ενέργειες και τις αρνητικές ενέργειες και όλα εκείνα τα περίεργα. Ξορκίζει πραγματικά. Είναι, πώς να το πω, είναι ο κεραυνός. Πώς να το πω, είναι, αν το δεις, θέλω να το δεις λιγάκι εδώ. Δες λίγο εδώ την αποτύπωση πίσω. Αν μπορείς να το δεις λίγο, πώς είναι σχηματισμένο και εδώ που στο ξέφωτο είναι σαν να πέφτει κεραυνός και πραγματικά να τα καθαρίζει όλα. Έτσι. Είναι η δύναμη. Άρα, αυτό που βγαίνει, αν θες, από την κουβέντα μας τώρα που κάνουμε στο καφεδάκι μας. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε και ουρανό εδώ, έτσι. Δες πως όλα, ακόμα από μια, θα μου πεις μια απλή φωτογραφία, ναι, όλα είναι συμβολισμοί και συντονισμοί και έχουν ένα μεγάλο νόημα.
Είναι λοιπόν εκείνο το πράγμα, είναι το εθερικό στοιχείο. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, εθερικό στοιχείο, ακασικά αρχεία, βαντική θάλασσα, συλλογικό ασυνείδητο. Κάπου όλες υπάρχει εκεί η πληροφορία, υπάρχουν και όλες οι απαντήσεις και μπορούν να μας βοηθήσουν. Άρα λοιπόν τις απαντήσεις τις έχουμε και κυρίως τις έχουμε μέσα μας. Το επόμενο είναι το 10 κούπα. Κοίταξε να δεις, το 10 κούπα είναι οι όμορφες στιγμές. Στο κάτω-κάτω της γραφής που λέμε, εκεί που όλοι καταλήγουμε, είναι να είμαστε ευτυχισμένοι, ο καθένας με τους ανθρώπους του. Με θες οικογένεια, εδώ πραγματική οικογένεια, βιολογική οικογένεια, θες οικογένεια με ζωάκια, θες με υιοθεσία, θες ό,τι ο καθένας θεωρεί οικογένειά του. Μπορεί να πας να έχεις ένα εξοχικό, να έχεις 15 δέντρα και να θεωρείς οικογένειά σου, έτσι. Μπορεί να έχεις, ξέρω, τις γλαστρούλες σου, τα φυτά σου και να τα θεωρείς οικογένειά σου, γιατί τα φροντίζεις κάθε μέρα, βάζεις αγάπη. Σε ό,τι βάζουμε αγάπη είναι η οικογένειά μας. Αυτό σου λέει αυτή η κάρτα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Η κουβέντα μας λοιπόν, έτσι όπως εξελίσσεται και είναι και πάρα πολύ ωραία και περνάω και πάρα πολύ καλά. Και πολύ όμορφο. Σου λέει λοιπόν ότι όπου μα όπου και αν βρισκόμαστε, σε όποιο σημείο και αν βρισκόμαστε, είτε με ανθρώπους είτε με οτιδήποτε, όλη η φύση είναι φτιαγμένη για να υπάρχει αγάπη. Φιλοσόφησε το λογιάκι. Πηγαίνει σε ένα όμορφο δάσο, σε ένα όμορφο ποτάμι, σε μια όμορφη θάλασσα, σε ένα όμορφο μέρο. Δεν υπάρχει αγάπη. Δεν νιώθει όμορφα εδώ, με ανθρώπου που συζητάμε, ακόμα και εμεί ρε παιδί, που δεν με ξέρει προσωπικά. Παρόλο που τώρα κάνουμε για την πηγή καφέ. Λοιπόν, γιατί συνδεόμαστε και με ένα άλλο σημείο, και είναι μέσα από το σημείο λοιπόν, μέσα από τη γέφυρα τη αγάπη, τη καλοσύνη, τη ψυχή, τη καρδιά. Θα μου πεις όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι. Όχι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι. Και πολλές φορές ακόμα και οι πιο καλοί άνθρωποι τους πιάνουν τα διαόλια τους που λένε. Αλλά πέρα από αυτό όμως. Εδώ είναι ένας στόχος. Το 10 κούπα είναι και ένας στόχος. Σου λέει ο στόχος τελικά σε αυτή τη ζωή είναι να αγαπάς και να σε αγαπάνε. Ένας θα είναι, δύο θα είναι, 15 θα είναι όσοι είναι. Και όσους εσύ θεωρείς ότι αγαπάς και θέλεις να αγαπήσεις, έτσι. Για να πάμε στο επόμενο. Και είναι το αστέρι. Είναι οι ευλογίες. Λοιπόν, εδώ έχει βγει ένα πολύ όμορφο, μια πολύ όμορφη κάρτα που το αστέρι πάντα έρχεται με ευλογίες. Είναι η κάρτα του υδροχώου εδώ, έτσι καθαρά του υδροχώου. Είναι η κάρτα η οποία είναι της προσφοράς. Είναι η κάρτα της ολοκλήρωσης. Είναι η κάρτα που σημαίνει γεμίζω. Δεν είναι τυχαίο εδώ το νερό, η ροή, που το νερό σημαίνει το νερό που ξεδιψάω όμως, ξεδιψάω και σε επίπεδο συναισθηματικό, μάλλον σε πολλά επίπεδα. Έχεις τις ευλογίες, όλες τις ευλογίες από, αν θέλεις, και από άλλες διαστάσεις, τις οποίες μπορεί να μην τις καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή. Και ειδικά εσύ, αν με ακούς για πρώτη φορά, πρέπει να ακούσεις και να δεις πολλά βιντεάκια μου για να χτίσεις, αν θέλεις, έναν τρόπο σκέψης για να καταλάβεις τι θέλω να πω. Υπάρχουν εκεί πέρα πολλές διαστάσεις, πολλές ψυχές, αν θέλεις, που συνδέονται με τον κόσμο με κάποιο μαγικό τρόπο, ας το πούμε, μια γέφυρα, και μας έρχεται και μας προστατεύουν ή μας δίνουν μια κατεύθυνση, μια πηξίδα, όχι μόνο στο τι να κάνουμε, στην έμπνευσή μας, στην καθημερινότητά μας. Και αν δεν έχουμε, ρε παιδιά, έμπνευση στην καθημερινότητά μας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, τι είναι η ζωή. Χωρίς αγάπη, χωρίς οικογένεια, αν θέλεις, χωρίς ανθρώπους που να μας αγαπάνε, χωρίς στήριξη, χωρίς φίλους, χωρίς καλούς συνεργάτες. Εδώ όμως όλα αυτά που σου λέει είναι η ευλογία, η πίστη, η ευλογία ότι θα το βρεις το δρόμο σου και αν ακόμα τον έχεις χάσει το δρόμο σου και αν ακόμα δεν ξέρεις που πας και αν ακόμα έχεις όλες τις δυσκολίες να αντιληφθείς κάποια πράγματα, το δρόμο σου μπορείς να τον βρεις. Αυτό είναι το πολύ μαγικό, αυτό είναι το πολύ όμορφο. Ναι, θα σκοντάψουμε, ναι, θα δυσκολευτούμε. Τώρα, αυτή είναι και μια κάρτα η οποία συμβολίζει και του υψηλού επίπεδου, την υψηλού επίπεδου, αν θέλεις, εκπαίδευση, την υψηλού επίπεδου ενέργεια. Αρχαίοι Έλληνες λέγανε ότι, γιατί συνδέεται με το Σύριο και τις Πλειάδες αυτή η κάρτα, είναι οι ενέργειες από εκείνες εκεί, οι οποίες ήρθαν σαν ενέργεια, ποτίσαν τη γη και δημιουργήθηκε, εκτός από όλα τα άλλα, δημιουργήθηκε και η ζωή. Διότι η ζωή δεν δημιουργήθηκε μόνο απλά, ρε παιδιά, βιολογικά. Δεν δημιουργήθηκε μόνο βγαίνοντας το ψάρι έξω, μάλλον να σας το πω έτσι, βγαίνοντας μόνο κάποια έμβια όντα βγήκαν από τη γη, ας το πούμε, από τη θάλασσα και δημιουργήθηκε η ζωή. Είναι και άλλα πράγματα που συντελέσανε. Αυτό λένε λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνες. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, στην πλατωνική φιλοσοφία γενικότερα και στην πυθαγόρια φιλοσοφία. Κάποιος πρέπει να μελετήσει πάρα πολύ. Εγώ εκεί πηγαίνω, στο οποίο λένε και κάτι άλλο. Το είχαν πει διαφορετικά. Προσωπική μου άποψη είναι ότι εκεί πάνω
δεν είναι μόνο ένας θεός με την έννοια ότι έχει μουσια, μακριά μαλλιά ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό έγινε σαν μια προσπάθεια ίσως ο άνθρωπος να συλλάβει λίγο μια εικόνα για να μπορεί να το γιώσει, ας πούμε, εδώ. Υπάρχει αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, νοητικό σύμπαν. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ένα σύμπαν το οποίο έχει δικό του τρόπο σκέψης, δική του ενέργεια, δική του υπόσταση και τα φτάνει τα πράγματα εκεί έτσι όπως θέλει. Δεν ασχολείται στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Δεν, αν θέλεις, κατά κάποιο τρόπο θα ασχοληθεί μάλλον όποτε εκείνο το θελήσει για κάποιους δικούς του λόγους, τους οποίους και εμείς οι άνθρωποι είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε. Αλλά όμως έχει φτιάξει ένα σύστημα, αυτό το νοητικό σύμπαν, ένα πλανητικό σύστημα. Έχει φτιάξει, αν θέλεις, όλο αυτό το σύμπαν που είμαστε εμείς μέσα, το γαλαξία μας, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία αν δεν υπήρχαν, δεν προηγηθήκαν κάποια πράγματα, δεν θα υπήρχε αυτή η ζωή όπως λέμε με τους ανθρώπους. Αυτό είναι που χρειάζεται εμείς λίγο να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε και όλη αυτή την ομορφιά γύρω που μας περιβάλλει, γιατί εδώ σημαίνει και ο κόσμος. Και ένα πράγμα το οποίο έρχεται να σου μιλήσει είναι το 6 πεντάκτο. Το 6 πάντα έχει να κάνει με τις σχέσεις. Το 6 έχει να κάνει με την ισορροπία της σχέσεων. Το 6 έχει να κάνει να περνάμε όμορφα, να περνάμε καλά μέσα από, αν θέλεις, υγιείς σχέσεις, ειλικρινείς σχέσεις. Και βέβαια εδώ σημαίνει και συνεργασίες. Εδώ σημαίνει και μια επαγγελματική εξέλιξη, αν θέλεις. Σημαίνει όμως και το κάρμα εδώ. Προέρχεται μετά από το σύμπαν. Θέλει να σου πει σε έναν τρόπο ότι στο σύμπαν, άσχετα αν πιστεύεις ή όχι, οι Έλληνες το λέγαν αίτιο και αιτιατό. Υπάρχει και η θεωρία του Ζήνωνος, αίτιο και αιτιατό, τι θα γίνει αν κάποιες δυνάμεις με την ίδια δύναμη συγκρουστούν, τι θα γίνει. Υπήρχαν διάφορα πράγματα τα οποία οι αρχαίοι Έλληνες είχαν καταπιαστεί. Αλλά κυρίως λέγεται αίτιο και αιτιατό. Αυτό είχε υποθεί πριν χιλιάδες χρόνια. Και υπάρχει ολόκληρη φιλοσοφία από πίσω. Έμεινε όμως γνωστό ως κάρμα, διότι θεωρείται ότι είναι Ινδουιστικό. Είναι πολύ πιο έντονο στο Ινδουιστικό κομμάτι, γιατί έμεινε και η κοινωνία του στο κάρμα, ας πούμε. Δηλαδή, αν γεννηθείς στις κάστες που λένε και στην πιο κάτω κατάσταση, είσαι εντελώς εξαθλίωση και φτωχός, είναι οφείλεται διότι στις προηγούμενες ζωές σου κάτι είχες κάνει πολύ κακό, άρα τιμωρείσαι σε αυτή τη ζωή, άρα πρέπει να το υποστείς και τελείωσε το θέμα. Και είναι τόσο πολύ κλειστό και δεν ξεφεύγεις. Δεν είναι όμως έτσι. Αυτό έχει γίνει ένα κοινωνικό φαινόμενο, αν θέλεις, στην Ινδία, αλλά δεν είναι όμως έτσι. Εγώ διαφωνώ σε αυτό εντελώς. Ναι, στη ζωή θα πάρεις ό,τι να πάρεις, εφόσον κάνεις κάποια πράγματα, θα σου αποδοθεί δικαιοσύνη, η πνευματική αν θέλεις, το κάρμα αν θέλεις, αλλά και βεβαίως και η νομική δικαιοσύνη, έτσι, η πραγματική δικαιοσύνη. Εδώ σου λέει κρατώ και ισορροπίες. Εδώ σου λέει ο καθένας πρέπει να παίρνει και ό,τι του αναλογεί και ό,τι πρέπει να πάρει. Αυτό λοιπόν βγαίνει και από την κουβέντα μας. Και βγαίνει βέβαια και με έναν ωραίο τρόπο, και επειδή είναι πεντάκτινο, σημαίνει και με έναν τρόπο γιωμένο, με έναν τρόπο σοβαρό. Δηλαδή θέλω να σου πει εδώ η κουβέντα μας η οποία βγαίνει στο τέλος ο καθένας θα πάρει ό,τι του αξίζει και ό,τι δώσει γενικά, ό,τι δώσει θα πάρεις όπου και να είναι αυτό. Ναι, εντάξει, θα δικηθείς, θα σε προδώσω, θα σε κάνω, αλλά κάπως με κάποιο τρόπο θα δεις ότι όλα αυτά κάπως σε δικαιώνουν. Λέω τώρα, μπορεί να σε διώξουν από μια δουλειά, μπορεί όμως να βρήκες κάτι άλλο το οποίο είσαι καλά εκεί, εντάξει. Ή μπορεί να χρειαστεί να το ψάξει και μόνος, έτσι. Το σύμπαν ή ο Θεός δεν είναι με την έννοια ότι περιμένω από το Θεό μόνο. Έχει ο Θεός. Εντάξει, έχει ο Θεός. Αλλά κάνω και εγώ πράγματα. Συναθηνά και χειρακίνη. Αυτό είναι που είχαν πει οι αρχαίοι Έλληνες. Ότι, εντάξει, θα βοηθήσει και η τύχη, θα βοηθήσει και η θεά Αθηνά, η θεά της λογικής, ας πούμε, και της προσπάθειας, αλλά και της σοφίας, αλλά θα κάνω και εγώ κάποια πράγματα. Θα πάρω τον εαυτό μου, έτσι, θα προχωρήσω. Θα ψάξω, θα κάνω. Αυτό είναι που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και το bottom of the deck βγαίνει ένας άλλος ακόλουθος εδώ, ο οποίος είναι ο ακόλουθος της φωτιάς. Κοίταξε να δεις. Ο ακόλουθος της φωτιάς, βεβαίως εννοείται πάλι το σχήμα βγαίνει προς τα εκεί, έτσι προς το μέλλον που πηγαίνουμε, και ο ακόλουθος της φωτιάς αυτό που σου λέει είναι πήγαινε με δύναμη να διεκδικήσεις και νέα πράγματα. Διεκδικείς νέα πράγματα. Θέλεις να φέρεις τον εαυτό σου να κάνει νέα πράγματα. Τον πιέζεις κατά κάποιο τρόπο να έχει δύναμη, να έχει ενέργεια να φέρει νέα πράγματα, να κάνει οτιδήποτε. Γιατί? Για να καταφέρουμε ρε παιδιά στη ζωή μας. Οτιδήποτε και αν είναι. Δηλαδή, μια σχέση για να ευδοκιμήσει, ας πούμε, για να είναι καλά, θέλει ενέργεια. Θέλει ενέργεια. Μια δουλειά για να πάει καλά θέλει ενέργεια. Πρέπει να έχεις αρκετά αποθέματα ενέργεια. Τώρα πώς θα τα βρεις, εδώ σου λέει χρειάζεται ενέργεια. Εδώ βγαίνει το αποτέλεσμα ότι κοίταξε. Ναι. Για να πάμε για καφέ θέλει μια ενέργεια. Να ντυθείς, να ετοιμαστείς, να προετοιμαστείς, να κάνεις. Να έρθω εγώ να κάνω, να πάμε, να μπούμε μέσα. Θέλει η κουβέντα μας θέλει ενέργεια. Αν δεν έχουμε ενέργεια, είναι πεθαμένοι. Δεν συζητάμε. Θα λέω εγώ, ναι, έχεις δίκιο αυτό και θα τελειώνει εκεί. Έχει ενέργεια αυτό, έχει ροή λόγου αυτό, ή δεν έχει.
Και αν είσαι και εσύ έτσι, λες, πώς θα περάσει η ώρα, μισή ώρα να τελειώνουμε. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν γίνεται, αλλά χρειάζεται ενέργεια λοιπόν αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρεις ενέργεια για να κάνεις πράγματα και εφόσον βρεις την ενέργεια τότε και με τις ευλογίες και να καταλάβεις και με τη δικαιοσύνη και όλα αυτά και με την υποστήριξη από πίσω που έχεις, επάστρε παιδί μου στο μέλλον με πολύ καλό, με όμορφο τρόπο. Και δεν χρειάζεται και τόσο πολύ ανησυχία να ανησυχούμε για όλα γιατί μας τρελαίνουν κιόλας, έτσι. Αν ανοίξει την τηλεόραση και μπει στο κομμάτι των ειδήσεων, το ένα, το άλλο, απειλές, αυτά, εκείνο, θα αυτό, θα φτωχύνουμε, θα πεθάνουμε, θα κρυώσουμε, θα... Δεν βρίσκεις άκρη, δεν θα βρεις άκρη, δεν θα βρεις λογική. Και παίζει ρόλο αυτό που λέω, ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ακριβώς έτσι χωρίς λογική. Θα χάσουμε το κεφάλι μας, θα καούμε. Θα κάνω μια ανάλυση, θα πω κάποια πράγματα, κάποια στιγμή θα βγει και θα τα πούμε. Αλλά πέρα από αυτό όμως τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι ότι προχωράμε. Ανανέωση, με αισιοδοξία, ρε παιδί μου. Λίγο και από μέσα μας να πούμε, ναι ρε παιδί μου, εντάξει, θα κάνω τα πάντα να καταφέρω. Και ας μην πετύχω. Τι κάνω. Θα δούμε, θα συνεχίσουμε. Εντάξει, 10 δευτερόλεπτα. Πολύ ωραία και το μαζεύω. Για να προχωρήσουμε στην επόμενή μας, στο επόμενό μας ρίξιμο. Στην επόμενη μας αυτή. Πού πάμε για καφέ στο επόμενο κομμάτι. Ωραία, στα βάλω πίσω για να μην είναι μπροστά εδώ στο πλάνο. Αχα. Επόμενο, για να το δεις εδώ. Για δες εδώ, τι όμορφο που είναι και αυτό, ε. Ένα κλασικό παραδοσιακό σε χωριουδάκι. Είναι, συνδυάζει σαν ένα βουνό, θάλασσα εδώ είναι. Τι είναι. Είναι η σελήνη η οποία αρχίζει και βγαίνει. Μιλάει για ευαισθησία, έτσι. Μιλάει για συναίσθημα. Μιλάει για θέματα ψυχής. Μιλάει για όλα αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα μας και πολλές φορές θέλουμε να τα βγάλουμε. Και έρχομαι λοιπόν εδώ και καθόμαστε σε ένα πάρα πολύ άνετο, ωραίο μέρος για να συζητήσουμε προς το απογευματάκι, έτσι. Δροσούλα λίγο, ωραία, φυσάει ένα ωραίο αεράκι. Έχουμε λοιπόν εδώ το πολύ ωραίο, το όμορφο το μέρος αυτό με μια πανέμορφη σελήνη, είναι πανσέλινος, έτσι. Τώρα βέβαια ξέρετε θα το δεις αυτό το βιντεάκι μετά από αρκετό καιρό, okay, δεν έχει σημασία τόσο πολύ. Και έχουμε πάει λοιπόν όμορφα και ωραία μέσα κάτω από αυτό το όμορφο τοπίο να τα πούμε και να μιλήσουμε λιγάκι, να συζητήσουμε. Και για να δούμε, αφού κόψω εγώ, ποιο θα είναι έτσι η συζήτηση που ανοίγουμε πέρα από τον καιρό, πέρα από το τι κάνεις βρε ακάζω, πέρα από το τι κάνεις εσύ και το όνομά σου, ε. Για να δούμε τι έχει να μας πει εδώ και είναι, μάλιστα, ρε τι γίνεται με τα ξύφη. Πέντε ξυφών. Οι διαμάχες, η εμπόλεμη κατάσταση, οι δυσκολίες. Πέντε έχει να κάνει με τη νίκη ή με την ήττα. Συνήθως, όταν βγαίνει αυτή η κάρτα, έχει να κάνει με τις δικές μας ήττες. Τι ήττα φάγαμε, έτσι. Ρε, ακάς, λες εδώ, τι γίνεται να μου χάμε 5-0 και δεν έχουμε βάλει γκολ. Τι γίνεται, ρε, ακάς, σε θέμα σχέσεων. Τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι γίνεται σε θέμα πραγμάτων, γιατί εδώ είναι και ο πόλεμος. Τι γίνεται, ρε, παιδί μου, όλα αυτά τα πράγματα. Γενικά που συμβαίνουν. Και με τους ανθρώπους γενικά. Έχουν τρελαθεί οι άνθρωποι. Να έχουν τρελαθεί. Όλοι μας έχουμε τρελαθεί. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν μας έφταναν όλα αυτά που περάσαμε. Ήρθε ακριβώς αμέσως μετά την πανδημία και όλο αυτό το οποίο ζούμε γενικότερα. Δεν θα κάτσω να το κρίνω, δεν θα κάτσω να πω, καθένας σας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά συνωμοσίες και τα λοιπά. Καταντάνε έτσι όπως με τον τρόπο που έχουν γίνει να λες ρε παιδί μου, συγγνώμη. Τι είναι όλο αυτό το πράγμα. Όμως, αυτό που έρχεται να σου πει αυτή η κάρτα, γιατί πρέπει να βλέπουμε το βαθύτατο μήνυμα αυτής της κάρτας, είναι ότι θα θεραπεύσω τον εαυτό μου. Στην ουσία, αυτό που σου λέει ότι πέρα από τις ήττες που έχεις φάει, πέρα από τις δυσκολίες, πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας να το θεραπεύσουμε. Με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Θες διαλογισμό, θες προσευχή, θες περπάτημα, θες άσκηση, θες τρέξιμο, θες καλή διατροφή, θες μουσική, θες χαλάρωμα, θες πολύ σεξ, θες εκείνο, θες χορό, θες... Ο καθένας με όποιο τρόπο μπορεί. Με όποιο τρόπο πιστεύει. Θες να πας σε κάποιον ειδικό, θες να βλέπεις το κανάλι μου, κάνε την εγγραφή, φέρε τους φίλους σου, φέρε όλους τους γνωστούς να κάνουν την εγγραφή τους, αυτά. Με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας και βρίσκει.
Το 5 όμως ξυφών σημαίνει η διαμάχη. Σημαίνει η ήττα. Βέβαια, σε ένα επίπεδο. Αυτή η κάρτα σημαίνει ότι αν τα πράγματα τα κάνεις, με όποιο τρόπο τα χρειαστεί να πιστεύεις ότι θα να βγουν σωστά, στο πούμε καρμικά σωστά, θα νικήσεις. Δηλαδή μετά από 5 εβδομάδες, 5 μήνες, έτσι, 5 μέρες που φαίνεται δύσκολο, αλλά ας το βάλω όμως και αυτό, σου λέει ότι θα νικήσεις. Αλλά πρέπει όμως να σκεφτείς πάρα πολύ καλά ποιες θα είναι οι επόμενες σου κινήσεις. Δεν χρειάζεται να πληγώσεις ανθρώπους, δεν χρειάζεται να φέρεις ανθρώπους σε δύσκολη θέση, είναι και ανταγωνισμός εδώ. Εδώ είναι και ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός βέβαια σημαίνει, πρόσεξη, ανταγωνίζομαι τον σύντροφό μου. Ή έχω ανθρώπους οι οποίοι κυνηγάνε ή την κυνηγάνε τη σύντροφό μου. Υπάρχει αυτό. Έχω ανταγωνισμό στη δουλειά. Έχω πόλεμο ανταγωνισμό στο περιβάλλον εργασίας. Έχω πόλεμο ανταγωνισμό στο προσωπικό μου περιβάλλον. Okay. Εδώ τότε χρειάζεται, είναι αυτό που λέμε, να μπεις σε ένα κατά κάποιο τρόπο θεραπευτικό πλαίσιο για να αρχίσεις να καταλαβαίνεις και λίγο τι συμβαίνει, τι κρύβεται κάτω. Όταν μας ζηλεύουν, όταν μας φθονούν, όταν μας φέρουν σε δύσκολη θέση, δεν είναι μόνο η κακία. Υπάρχει υποσυνείδητα κάτω-κάτω στο βάθος και, και στη σκέψη των άλλων των ανθρώπων κάτι το οποίο του συντριγκάρει. Μόλις το βρεις, το κλειδί, τότε έχεις βρει και το κλειδί το δικό σου για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Και έρχεται εδώ. Έλα εδώ και σου λέω ότι κοίταξε να δεις. Βγαίνει μια πολύ όμορφη εικόνα. Είναι ο βασιλιάς ξυφών. Εντάξει. Εδώ είναι και οι κρίσταλοι, αν θέλεις, που μπορεί να μας βοηθήσουν και θεραπευτικά. Εδώ λέει ότι, κοίταξε να δεις, εμπιστεύομαι τις ικανότητές μου να πάρω σοβαρές, άκου τι θα σου πω, στρατηγικές αποφάσεις. Αυτός ο βασιλιάς δεν μας είναι ξυφών. Όμως αυτός ο βασιλιάς έχει σκεφτεί πάρα πολύ καλά το σχέδιο. Διότι δεν μπορείς να προχωρήσεις μπρουτάλ, να σου το πω έτσι. Μπορείς να προχωρήσεις μόνο, βάζω το σπαθί μου και πάω και πολεμάω, όπως είναι εδώ. Χρειάζεται μια στρατηγική. Κούτο πονηριά θέλεις, πονηράδα. Θέλεις διπλωματικό τρόπο. Ναι, μην ξεχνάς όμως κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Η τρία την παλεύανε 10 χρόνια, δες το και σαν συμβολισμό, με πολέμους, με αίμα, με πολλή προσπάθεια. 10 χρόνια τους έπαιρνε. Πολύ προσπάθεια. Πώς τελικά έπεσε η τρία όμως? Με εξυπνάδα, με πονηριά. Μην ξεχνάς, ένα πονηρό μυαλό μπορεί να γίνει πιο ισχυρό ακόμα και από το πιο έτσι, πρόσωπο, από ένα μυαλό το οποίο είναι Γι' αυτό πολλές φορές χρειάζεται στη ζωή μας να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες θα βασίζονται σε μια στρατηγική. Στρατηγική είναι το πλάνο μου. Τι πλάνο βάζω? Με ρωτάς λοιπόν εδώ, ναι, έχω ανθρώπους οι οποίοι με πολεμάνε. Okay, εντάξει. Μπορείς να τους πολεμήσεις ευθέως? Δεν μπορείς να τους πολεμήσεις όλους ευθέως. Μπορείς να ανοίξεις μέτωπα? Μπορείς να ανοίξεις 45 μέτωπα εδώ και να έχεις 5 μέτωπα ανοιχτά? Όχι. Άρα τι χρειάζεται να κάνεις? Βάζεις στρατηγική. Πρέπει να φτιάξεις τη στρατηγική σου. Έτσι θα κερδιθεί ο ανταγωνισμός και η πόλεμη. Τι να κάνω? Τι να κάνουμε? Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, και για να πάμε στο επόμενο. Το οποίο έχει να σου πει, όπα, και ένας άλλος βασιλιάς κούπα. Συγγνώμη, ένας βασιλιάς, ο οποίος είναι ο βασιλιάς κούπα. Αυτός ο βασιλιάς σου μιλάει τώρα για διέστηση. Πρόσεξε. Στρατηγική και διέστηση. Εδώ τώρα μπορεί να αφορά και δύο πρόσωπα τα οποία έρχονται και είναι η βάση σου και η βοήθειά σου. Μπορεί όμως να είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι σε επιβουλεύονται. Να είναι η αρσενική ενέργεια. Ξυφών, ζώδια του αέρα ή και οροσκόπη και νερό. Αυτός εδώ είναι πολύ πονηρό, μάλλον αυτός εδώ πέρα είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν φανερώνει τα αισθήματά του, έχει ένα προσωπείο. Αυτός εδώ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει απέναντί σου στρατηγική, είναι έξυπνος, είναι εύστροφος, αλλά και αυτός θα κρύψει πράγματα από σένα και σε πολεμάνει. Είναι ένα πρώτο ανάγνωσμα. Το άλλο, το δεύτερο ανάγνωσμα είναι και η βοήθειά σου, έτσι. Έχεις ανθρώπους που σε βοηθάνε, εξαρτάται σε ποια κατάσταση είσαι. Οπότε τι γίνεται λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους? Σε αυτόν εδώ δεν χρειάζεται να λες τα σχέδιά σου, σε αυτόν εδώ χρειάζεσαι και εσύ εδώ στρατηγική. Για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Θες τώρα σε θέματα σχέσεων,
Παραδείγματος χάρη, χρειάζεται κάτι, δες το εσύ. Δες εσύ με ποιο τρόπο θα μπορέσεις να προχωρήσεις λιγάκι και να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου, αλλά την ψυχική σου πρώτα απ' όλα ηρεμία. Και κυρίως και την ψυχική σου ηρεμία, γιατί είναι κούπα εδώ, αλλά και το μυαλό σου, μην το χάσεις το μυαλό σου. Σε δυσκολεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Σε φέρνουν σε δύσκολη θέση. Και επειδή δεν μπορούν πολλούς ανθρώπους να τους φέρουμε, πώς το πω, να κάνουμε ευθεία επίθεση, να τους βάλουμε στη θέση τους, πρέπει να γίνει με έναν έξυπνο τρόπο. Μην ξεχνάς, το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Έτσι γίνεται. Τώρα, εννοείται ότι μπορείς εύκολα να τους αναγνωρίσεις, να αναγνωρίσεις τα ευαίσθητα σημεία τους και να κάνεις κινήσεις, γιατί η στρατηγική είναι μία από τις στρατηγικές στη διεξαγωγή, ας το πούμε, μίας επίθεσης, είναι να αναγνωρίζω τα ευαίσθητα σημεία του αντιπάλου και να πάω εκεί να τον χτυπήσω. Όχι με την έννοια των εξοντώσεων. Εντάξει, δεν λέω τώρα, προσέξτε, μην μου πάτε με βιτριόλια και μαλακίες και τέτοια. Εννοούμε δηλαδή με πράγματα, με στρατηγική, με σκέψη εννοούμε, έτσι. Αυτό εννοούμε. Εδώ, γιατί εδώ δεν μιλάει για εκδίκηση, έτσι, εδώ μιλάει ότι όταν έχουμε δύσκολους αντιπάλους, χρησιμοποιούμε, όπως το είπα και στο προηγούμενο ρίξιμο, τεχνική. Και τεχνική σημαίνει, ωραία, ποιο είναι το ευαίσθητο σημείο του Βασιλιά Κούπα. Ποιο είναι το ευαίσθητο σημείο του, ποιο θα μπορούσε να είναι, ή του Βασιλιά Ξυφών. Ο Βασιλιά Ξυφών, το ευαίσθητο σημείο του είναι και το προτέρημά του. Είναι ότι τα λέω ξεκάθαρα. Είναι ότι τα λέω ότι χρησιμοποιώ τη γλώσσα της αλήθειας. Θα πας και εσύ και θα χρησιμοποιήσεις τη γλώσσα της αλήθειας. Θα σου πει, μα εγώ σου λέω αυτό για σένα, για το καλό σου. Θα πας και εσύ και θα πεις καθρέφτημα, θα κάνεις και πεις, ναι, και εγώ το λέω για σένα, για το καλό σου. Μπαπ, να το. Αυτός εδώ. Κρυψίνους δεν μιλάει. Όταν όμως έρθει η ώρα και η στιγμή, μπορείς να πεις ότι ναι, εντάξει, μπορώ να το αποκαλύψω. Όπως εσύ μου αποκαλύπτεις, ούτε εγώ μπορώ να σου αποκαλύψω, για το καλό σου. Μπαπ, πάρτο. Κατάλαβες. Βέβαια, έχω να πω όμως ότι εδώ είναι και υποστηρικτικές κάρτες, κάποιες κάρτες. Δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχει και μια υποστήριξη. Λοιπόν, τι γίνεται, βγαίνουν πολλά πρόσωπα εδώ. Λοιπόν, εσύ περιτριγυρίζεις από πάρα πολλά πρόσωπα. Έχεις έρθει λοιπόν και συζητάμε σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, σε αυτό το όμορφο μέρος, διότι υπάρχει και κάτι άλλο εδώ. Εδώ υπάρχει τώρα ένα σιπό της κούπα. Αυτό είναι καλό. Που λες εδώ ότι κοίταξε να δεις, γνωρίζω ότι κάποια στιγμή εκεί έξω υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο με περιμένει όταν θα είμαι όμως εγώ έτοιμη ή έτοιμος. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ένα από τα βαθύτερα μηνύματα του υπότη κούπα είναι ότι ναι, πηγαίνουμε με την καρδιά μας, με το συνέστημα, να προσφέρουμε το συνέστημα, να συναντήσουμε κάποιο άτομο να κάνουμε, αλλά σου λέει όμως όταν είσαι έτοιμος και όταν είσαι έτοιμη. Πολλές φορές τα πράγματα στη ζωή, ανάλογα βέβαια και με το προσωπικό σχέδιο, ας πούμε, του καθενός, είναι και στην κατάλληλη χρονική στιγμή και στον κατάλληλο τόπο. Μπορεί να μην είμαστε έτοιμοι για κάποια πράγματα. Θέλουμε, ξέρω εγώ, έναν μεγάλο έρωτα, μια μεγάλη σχέση, αυτά, μπορεί να μην είσαι έτοιμοι. Μπορεί να είσαι έτοιμος. Άμα είσαι έτσι, μπερδεμένη, δεν είσαι έτοιμος. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις πράγματα από το παρελθόν, εδώ σου λέει. Κατάλαβες πώς το εννοούμε και πώς έρχεται όλο αυτό να κάνει. Το επόμενο λοιπόν που μας έρχεται είναι το 2 κούπα που λέει «ΟΚ, εντάξει, μην χάσεις την εμπιστοσύνη σου». Υπάρχει για το 2 κούπα μια από τις πολύ όμορφες κάρτες, είναι ότι γνωρίζω ότι αξίζω, το γνωρίζω μέσα μου ότι αξίζω και ότι μπορώ να δεθώ με έναν άνθρωπο μέσα από την αγάπη, με μια γέφυρα αγάπης. Αυτό σημαίνει το 2 κούπα. Υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει ψυχική επικοινωνία και δεν είναι τυχαίο ότι έχει βγει ο υπότης κούπα τώρα και το 2 κούπα. Σαν να λέμε τώρα ότι κοίταξε να δεις το κατάλληλο πρόσωπο υπάρχει εκεί έξω. Μπορεί να μην είναι ακριβώς ερωτικό, μπορεί να είναι φιλικό, μπορεί να ξεκινήσει και ως φιλικό. Ναι, εκεί έξω υπάρχει και άνθρωπος ο οποίος θα συνεργαστείς καλά μαζί του. Υπάρχει εκεί έξω και άνθρωπος με τον οποίο μπορείς να τον φέρεις ή το πολύ μαγικό. Υπάρχει στην αστρολογία μία μοίρα, δεν σας πω τώρα λεπτομέρειες, όπου εάν φορτιστεί θετικά αυτή η μοίρα, οι εχθροί σου μπορεί να σε βλέπουν με συμπάθεια. Εντάξει, εδώ μιλάμε για μία μεταμόρφωση, για ένα transformation που λένε. Δηλαδή, να καταφέρεις, να γυρίσεις την ενέργεια και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολεμικά απέναντί σου, να χρησιμοποιήσεις εκείνο εκεί το...
τα μέσα, αν θέλεις, να τρασφορμάρεις μέσα από την καρδιά σου και να τους κάνεις, όπ, κοίταξε να δεις, να διαμορφώσεις όλη την κατάσταση υπέρ σου. Δεν είναι εύκολο. Θέλει πολύ προσπάθεια, πολύ συνειδητή προσπάθεια, αλλά είναι ένα στοιχείο όμως που βγαίνει τώρα εδώ στην κουβέντα μας και εγώ στο λέω. Και δεν είναι τυχαίο που σου λέω αυτή τη στιγμή ότι κοίταξε να δεις, έρχεται αυτό σαν μήνυμα, ας το πούμε, για να μπορέσεις εσύ να πάρεις πάνω σου. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε λοιπόν στο επόμενο και βγαίνει η αυτοκράτηρα. Δύναμη, δύναμη, δύναμη. Έχεις τη δύναμη να φτιάξεις τη δική σου διαδρομή στη ζωή. Αυτό κι αν είναι. Αυτό κι αν είναι πολύ δυνατό. Δες πως ξεκινήσαμε λίγο περίεργα. Και δες τώρα πως πηγαίνουμε με την αυτοκράτηρα, η οποία έρχεται και δηλώνει και σου λέει φυσικά και εννοείται ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Και όχι μόνο μπορείς να τα καταφέρεις, μπορείς να πάρεις και ρίσκα. Δες εδώ τώρα πως εδώ έρχεται ο ανόητος, ο τρελός, ο οποίος λέει ότι κοίταξε να δεις, έχω καθοδήγηση και νιώθω ότι είμαι προστατευμένος, προστατευμένη, διότι σε αυτό το ταξίδι ζωής, στο βάζω εδώ να το δεις, δες έναν πολύ όμορφο συνδυασμό με τώρα με μία, δύο, τρεις, τέσσερις κάρτες και η κουβέντα μας λοιπόν πηγαίνει και λέει ότι έχεις όλα τα εφόδια, έχεις όλο εκείνο το δυναμικό να αλλάξεις εκείνες τις ενέργειες, να πάρεις ρίσκα και μόνος σου, μόνη σου, να προχωρήσεις ένα πολύ όμορφο ταξίδι ζωής, δες εδώ πέρα πανέμορφη κάρτα, να βρεις τη δική σου πύλη, τη δική σου αξία, τη δική σου πύλη ζωής, το δικό σου δρόμο ζωής, έτσι, με τόση ομορφιά, με τόση προστασία αν θέλεις, και τελικά να γεμίσει αυτό το ταξίδι ζωής με όμορφες, σημαντικές, συμπαντικές, καταπληκτικές ενέργειες. Πόσο όμορφο, δεν λέω κάτι άλλο, γιατί έχει βγει ένα πολύ ωραίο ρίξιμο. Το κλειδί για σένα εδώ είναι η μεταμόρφωση των ενεργειών. Αλλάζω τις ενέργειες. Και όταν αλλάξω τις ενέργειες, με περιμένουν μόνο όμορφες εικόνες και πολύ όμορφα πράγματα. Εντάξει. Λίγα δευτερόλεπτα, το παίρνω αυτό εδώ. Αυτές τις πανέμορφες κάρτες. Έβγαλα και πανέμορφες κάρτες, τα μαζεύω. Γυρνάμε λοιπόν όλοι μαζί τώρα στο σπίτι μας πίσω, ύστερα από αυτή την όμορφη έξοδο και θα πάμε τώρα στο επόμενο προορισμό. Ωραία λοιπόν και πάμε στο επόμενο που είναι αυτό εδώ πέρα. Κάτσε στο φέρω και κοντά να το δεις, Πάρα πολύ όμορφος χώρος. Είναι σαν να είμαστε μέσα το 4, είναι της γης δηλαδή. Ό,τι έχω επιλέξει κατά κάποιο τρόπο βασίζεται στα 4 στοιχεία. Αέρας, φωτιά, νερό, και εδώ είναι η γη. Είναι που είμαστε μέσα, είμαστε κλεισμένοι, αλλά πάνω όμως και βλέπουμε μια πάρα πολύ όμορφη θέα. Και φυσικά τώρα τι θα επιλέξω κάτι με τα χαρτιά εδώ πέρα, θα τα φέρω μαζί μου, θα τα πάρω μαζί μου και ξεκινάμε λοιπόν το ταξίδι μας. Για να δούμε λοιπόν, τι έχουμε εδώ να δούμε. Προχωράμε, έρχομαι, μπαίνουμε, συναντιόμαστε, μπαίνουμε μέσα, αγκαλιαζόμαστε, ωραία, τι κάνεις, ακάζουμε, τι, το ένα, το άλλο, φίλε μου, αυτά. Και για να δούμε με τι ξεκινάμε. Ποιο είναι το θέμα με το οποίο ξεκινάμε γενικότερα, έτσι, σαν συζήτηση, σαν επικοινωνία. Και είναι το 3 κούπα. Παίζουν πάρα πολύ σε όλα τα ρεξίματα ο αριθμός 3. 3 κούπα, 3 ξυφών, δεν είναι τυχαίο. Εδώ θέλει να σου μιλήσει ότι εδώ πανηγυρίζουμε, εδώ μάλλον γιορτάζουμε τη συνάντησή μας. Περνάμε καλά, πίνουμε, υπάρχει ποτάκι εδώ πέρα, τον καφέ, μου υπάρχει κανένα κοκτελάκι ωραίο, Λοιπόν, υπάρχει υποστήριξη, μοιραζόμαστε πράγματα, μοιραζόμαστε απόψεις, φιλική, πολύ φιλική διάθεση, πολύ κοινωνικοποίηση, κοινωνικότητα. Υπάρχει έντονο το στοιχείο του νερού, ζώδια δηλαδή νερού, οροσκόπη νερού, κυρίως όμως ο καρκίνος, μάλιστα. Να ξέρετε λοιπόν, στην αστρολογία ο καρκίνος ακριβώς απέναντι, η πολικότητά του είναι ο εγώκερος. Υπάρχει λοιπόν η γη και το νερό. Και γενικά δείχνει ένα πολύ όμορφο κλίμα, μια συνεννόηση, μια επικοινωνία. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε εγώκερος με καρκίνο, υπάρχει γη, νερό. Αν τα βρούνε μεταξύ τους, τότε είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Εντάξει, αλλιώς μπορεί. Εντάξει, όχι τίποτα, αυτό, ας μείνουμε σε αυτόν.
Για να δούμε τι άλλο έχει να μας πει. Ω, πολύ ωραία κάρτα. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν το οικογενειακό περιβάλλον. Ένα από τα πράγματα εδώ βεβαίως είναι ότι τα πάντα χρειάζεται σε όλες τις φάσεις της ζωής μας μια σοφία. Εντάξει. Χρειάζεται ένας δρόμος και μια ασφάλεια βέβαια για να πετύχουμε. Χρειάζεται και μια οικογένεια. Αυτές είναι οι ποιότητες αυτής της κάρτας, κυρίως στο ζώδιο δεν είναι Παρθένας, βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια της γης, αλλά δείχνει αυτόν τον όμορφο, όπως είπα προηγουμένως, το αντίθετο δεν είναι τυχαίο που πάει για την πολικότητα, όμορφο αλχημικό συνδυασμό. Μιλάμε για θέματα οικογένειας, μιλάμε για στόχους κιόλας, μιλάμε για πράγματα τα οποία στη ζωή μας έχουν νόημα, που μας δίνουν ένα νόημα, έτσι. Και βεβαίως έχει να κάνει και με το χρήμα και με τη ροή του χρήματος, έτσι. Έχει να κάνει και τα οικονομικά και τα επαγγελματικά και τις επιτυχίες και το τι γίνεται και πώς προχωράμε. Έχει να κάνει όμως και με τις δυσκολίες όμως, έτσι. Δηλαδή και όλα αυτά τα οποία γενικά περνάμε αυτή την περίοδο. Παρ' όλα αυτά όμως η διάθεση είναι πάρα πολύ καλή εδώ. Και βεβαίως ένα άλλο πράγμα που έχει να κάνει είναι ποιες είναι εκείνες οι πτυχές της επιτυχίας. Είναι σαν να μου λέτε, βρε Ακαζία, πες μου, λύσε μου μια απορία. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βγάλει λεφτά, να φτάσει στην επιτυχία? Μια απάντηση είναι να αγαπάει αυτό που κάνει. Μια απάντηση. Δεν είναι η απόλυτη απάντηση, δεν είναι η 100% σωστή απάντηση, αλλά μια απάντηση είναι να αγαπάει αυτό που κάνει. Αν το αγαπάς, το δρόμο θα το βρεις. Και πλαισιωνόμαστε λοιπόν εδώ κυρίως από ζώδια της γης, ένας άλλος υπότης πεντάκτων, μια πολύ όμορφη κάρτα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο υπότης πεντάκτων, πάρα πολύ. Λέει εδώ ότι κοίταξε να δεις τη ζωή πολλές φορές, έτσι συζητώντας, σε οποιοδήποτε τομέα χρειάζεται και μια μέθοδος. Για να προσεγγίσεις τα πράγματα και φυσικά να πετύχεις τα όνειρά σου και τους στόχους σου. Δεν χρειάζεσαι μια μέθοδο, μια πειθαρχία. Πάνω χάρη με ποιο τρόπο θα προσεγγίσουμε έναν άνθρωπο, με ποιο τρόπο θα προσεγγίσουμε μια δουλειά, πώς τη δουλειά μας θα φέρουμε μια μέθοδο, ό,τι και δουλειά καν κάνεις. Χρειάζεσαι και μια μέθοδο, μια οργάνωση, μια πειθαρχία, ένα σύστημα αν θέλεις, έτσι. Βεβαίως εδώ εννοεί επίσης ότι χρειάζεται μια μέθοδος, εδώ σημαίνει υπομονή. Σημαίνει ότι είμαι και lone runner, δηλαδή είμαι ο μόνος cowboys, έτσι, που προχωράω. Εξυπνάδα, πολύ εξυπνάδα. Αποτελεσματικότητα και φυσικά σημαίνει και υπευθυνότητα. Και έχουν βγει δύο κάρτες, οι οποίες έχουν να κάνουν τον αριθμό 3. Ο αριθμός 3 πάντα στην αριθμολογία είναι ένας από τους ωραίους αριθμούς. Είναι και η τριαδικότητα που λέμε, έτσι. Η τριαδικότητα δεν είναι τυχαία. Η τριαδικότητα ήταν από την αρχή από το απάβασμα φιλοσοφίας των αρχαίων Ελλήνων. Ο Πυθαγόρας έχει μιλήσει πάρα πολύ για τριαδικότητα, αλλά κυρίως ο Ορφέας. Ψάξτε το και θα το δείτε. Λοιπόν, όμως εδώ σου λέει ότι προχωράμε με σταθερά βήματα, αλλά πολλές φορές η επιτυχία σε οποιοδήποτε τομέα, ακόμα και στα επαγγελματικά και στα ερωτικά, χρειάζεται και υπομονή. Το επόμενο που μιλάμε είναι Άσος Πεντάκτηνο, νέα ξεκινήματα. Ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα, από τις πολύ σημαντικές ενέργειες που σε κατακλείζουν και σε γεμίζουν, είναι τα νέα ξεκινήματα σε οποιοδήποτε τομέα. Εδώ σου λέει ότι πολλές φορές η στιγμή είναι τώρα για να ξεκινήσεις και για να κάνεις πράγματα. Οι ιδέες, για να κάνεις τις ιδέες σου σε πραγματικότητα. Δύναμη, ευκαιρίες, η ικανότητα να πετύχουμε τα όνειρά μας, νέα ξεκινήματα, νέα ventures, δηλαδή και νέες προϋποθέσεις για να κάνουμε πράγματα. Ο αριθμός 1 πάντα μας σωθεί να σταθούμε στα πόδια μας με δύναμη και να πετύχουμε πράγματα, να κάνουμε πράγματα, να ξεκινήσουμε πράγματα, να πάρουμε το ρίσκο. Τώρα είναι η ώρα και βεβαίως υπάρχει και το όλο το δυναμικό αυτό για να μας προχωρήσει. Λοιπόν, εδώ διαισθάνομαι το εξής, παιδιά. Εδώ διαισθάνομαι σε αυτό εδώ πέρα υπάρχει ροή. Δηλαδή εδώ υπάρχει, μου βγαίνει πάρα. Όχι ότι στα προηγούμενα δεν υπήρχε ροή, ήταν άλλη ενέργεια. Εδώ μου βγαίνει μια πολύ εύκολη ροή να βγουν τα πράγματα, να συζητήσουμε, εύκολες κουβέντες να μου βγαίνουν. Βεβαίως και έρχεται και ένα τέσσερα. Μάλλον έρχεται εδώ πέρα ο αριθμός 4, που ανήκει στον αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας αυτός με τον αριθμό 4 πάλι είναι η δόμηση. Και ο αυτοκράτορας σημαίνει ότι κοίταξε να δεις. Έχεις, πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση. Κριαρίσει ενέργεια ή καθαρά κριαρίσει ενέργεια, έτσι, γιατί υπάρχει κριαρίσει ενέργεια και ενέργεια. Εδώ αυτή η ενέργεια σου λέει να χτίσεις, να πετύχεις με δύναμη, με αυτοπεποίθηση, έτσι, προχώρα να κατακτήσεις τα όνειρά σου, να αποκτήσεις αυτά που θέλεις, πήγαινε, φιλοδοξία, πολύ δυναμική, πώς το λένε, παρόρμηση και λογική.
Και όλα αυτά συνθέτουν έναν άλλον υπότι. Τι ωραία, τι ωραίο ρήξη. Τι όμορφη ροή, πόσο άνετο μου έχει βγει αυτό το ρήξη. Εδώ αυτός ο υπότης πηγαίνει και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να εκφράσεις και τη δημιουργικότητά σου. Ποια είναι εκείνα τα συναισθήματα που έχεις μέσα σου, ο ρομαντισμός, η ευαισθησία, το ένστικτο, το ποιητικό καμιά φορά που μας πιάνει, το ιδεαλιστικό, το όμορφο. Όμως η αποστολή σου, γιατί είναι δύο υπότες, όταν έχουμε δύο υπότες σε ένα deck δηλώνει ότι η αποστολή μας έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μέσα από συνεργασίες να πετύχει. Εντάξει, το ποσοστό μεγαλώνει. Μία ενέργεια είναι αυτή, αλλά η δεύτερη ενέργεια είναι μεγαλώνει το, κατά πολύ το ποσοστό σου. Η ενέργεια δηλαδή χτίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να πας να το πετύχεις, η αποστολή σου. Η αποστολή λοιπόν που έχεις, ο καθένας βέβαια ανάλογα και με το προσωπικό του σχέδιο ζωής, έρχεται και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, έχεις όλα τα εφόδια να το πετύχεις και δες εδώ κάτι μαγικό που συμβαίνει. 3-3-3, το βλέπεις, 3-3-3. Τρεις φορές το 3 λοιπόν μας κάνει το 3-3, μας κάνει το 9. Το 9 σημαίνει και ολοκλήρωση. Σημαίνει ότι okay, κάποια πράγματα ολοκληρώνονται στη ζωή μας. Σου λέω εγώ δηλαδή σαν μήνυμα, σαν κλειδί ότι προχωράς. Και εδώ το bottom of the deck είναι η κρίση. Η κρίση είναι από τις πιο ιδιαίτερες περίεργες κάρτες, θα την δείξω να δεις, πλουτόνιες ενέργειες, κάρμα δηλαδή, και σου λέει γιατί είναι ο αριθμός 2. Ο αριθμός 2 σημαίνει συνεργασίες μέσα από άλλους. Η αποστολή σου λοιπόν, η αποστολή σου, γιατί 2 υπότες σημαίνει η αποστολή σου. Έτσι, η αποστολή σου είναι μεθοδικότητα, πειθαρχία και χαρά βεβαίως και νέα ξεκινήματα. Και εδώ μιλάει για μέθοδο. Και εδώ αυτό κράτος μιλάει για μέθοδο για να κατακτήσεις τα όνειρά σου. Και εδώ σου λέει ότι κοίταξε να δεις. Έχεις να απαντήσεις σε ένα κάλεσμα το οποίο κάτι πρέπει να κάνεις, στο οποίο θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στη ζωή σου. Θα δημιουργεί, έχεις ένα κάλεσμα εσύ να τις δημιουργήσεις αυτές τις νέες ευκαιρίες στη ζωή σου. Πώς θα τις δημιουργήσεις? Παίρνοντας πρωτοβουλίες, κάνοντας πράγματα. Και όλο αυτό θα έρθει η στιγμή που εσύ θα το πετύχεις, διότι θα νιώσεις ότι υπάρχει ένας σκοπός. Πόσο και αυτό βαθύτατο είναι, πλουτόνιο μέσα. Στο πλουτόνιο, δηλαδή πλουτόνια ενέργεια, και η πλουτόνια ενέργεια είναι κάρμα. Ναι, είναι και ο Κρόνος κάρμα στην αστρολογία, όταν θέλουμε να κάνουμε την εξέλιξη της ψυχής, γιατί εδώ μιλάει, άκου αυτό το κλειδί, για εξέλιξη της ψυχής, είναι βόρειος-νότιος δεσμός σίγουρα, αλλά εξετάζουμε τον Πλούτονα και πού βρίσκεται ο Πλούτονας, έτσι, και πώς μας επηρεάζει. Συνήθως ο Πλούτονας επηρεάζει ολόκληρες γενναίες, αλλά παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, και εδώ έχει να σου πει επίσης και για ανανέωση. Ανανέωση εσωτερική, ψυχική, σωματική. Το σώμα μας κάθε 7 χρόνια ανανεώνεται. Το σώμα μας, η ψυχοσύνθεσή μας, το DNA, μάλλον όχι το DNA μας, τα κύτταρά μας κάθε 7 χρόνια αλλάζουν. Είναι σημαντικά αυτά. Λοιπόν, και θέλω να σου πει εδώ η αποστολή σου. Να ανακαλύψεις, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, ποια είναι η αποστολή σου. Και η αποστολή του καθενός βεβαίως είναι διαφορετική, δεν είναι η ίδια, αλλά όταν κάποιος ανακαλύψει την αποστολή στη ζωή του, αισθάνεται λύτρωση, αισθάνεται όμορφα, αισθάνεται αγαλίαση. Εσύ για όλα αυτά που κάναμε τώρα με τον καφέ που ήπιαμε, ποια είναι η άποψή σου, τι έχεις να πεις, γράψε από κάτω, θα απαντήσω και φυσικά εννοείται ότι πες μου αν σου άρεσε όλο αυτό το οποίο κάναμε και εννοείται ετοιμάσου για καινούργια πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.